γίνονται και λάθη από ό,τι καταλαβαίνεις, Στέλιο. Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο, του αθλητικού Λίμπερο 107,4. Δευτέρα βράδυ, λίγο μετά τις 9 και άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Είναι στον αέρα της πόλης, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 11 η ώρα. Είπαμε, για όσους δεν το ξέρουν, ο Τάσος αδειεύει. Έχω μαζί μου όμως, και μετά από πάω, κάρις δεν γινόταν διαφορετικά, τον Στέλιο Παπαντονίου από το PAOK Day. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε μαζί το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα ένα παιχνίδι αδιάφορο, δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αλλά πάντοτε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚΑΡΙΣ νομίζω ότι χρήζει σχολιασμό, όχι τόσο πολύ αγωνιστικό, αλλά και περισσότερο αυτά που γίνανε τα εξωγωνιστικά, μπορώ να πω, και κάποια έτσι παραλυπόμενα, έτσι που εσύ, Στέλιο, και σαν δημοσιογράφος θα μας τα δώσεις έτσι λίγο καλύτερα με την ματιά την δημοσιογράφη, ξέρεις πώς τα λέμε, ναι, αυτά, έτσι. Λοιπόν, αυτά έχουμε τον τρόπο να τα πλασάρουμε. Μπράβο. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε φυσικά, να πούμε και καλή εβδομάδα σε όλο το ακροατήριο και όχι μόνο του Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κατευθείαν, λέω εγώ, με τα διαδικαστικά, Στέλιο, και να περάσουμε στο σχολιασμό των θεμάτων. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε για άλλη μια βραδιά την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Care Class, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνεται όλες οι σπεσιάλιτε της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συντάγες. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης μπύρας, ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου. Αυτόν τέλος πάντων, μην πούμε και τίποτα άλλο, μην πούμε κανένα ουσκάκι, δεν πάει έτσι. Ψαροταβέρνα Care Class με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Άργων αυτών 1 με Θεμιστοκλή Σοφούλη 76 η διεύθυνση, δίπλα στο Σάρκα έτσι. Και για τα ρεζερβές σας, για να κάνετε τις κρατήσεις σας για την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Care Class, το 2310-413-230 θα σας απαντήσει, επαναλαμβάνω, 2310-413-230. Επίσης και το στέκι του Κωστή. Το ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, όλα στα κάρβουνα. Η διεύθυνση, αν θέλετε να πάτε να κάτσετε φυσικά σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, στην Ανδρέα Παπανδρέου 113, στη Νεάπολη. Επαναλαμβάνω, το στέκι του Κωστή, που όλα τα εδέσματα είναι στα κάρβουνα. Έτσι, να πω μερικά ενδεικτικά: κοντοσούβλι χοιρινό, πανσέτα σούβλας, σουβλάκι χοιρινό, σουβλάκι κοτόπουλο, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι μοσχαρίσιο, μπιφτέκι γεμιστό και γενικά και του πουλιού το γάλα. Έτσι. Το σημαντικό δεν είπαμε, το delivery. Γιατί είπαμε να πάνε να καθίσουν οι άνθρωποι, να φάνε, μπορούν να φάνε σε έναν όμορφο χώρο, αλλά και φυσικά εσείς που θα είστε σπίτι, έτσι. Εσύ δηλαδή, Στέλιο, αν και μένεις μακριά από Νεάπολη, έτσι. Πού μένεις, είπαμε. Καλαμαριά μένω. Δεν γίνεται, δεν φέρουμε καλαμαριά, συγγνώμη. 2310-620-727, επαναλαμβάνω το delivery. 2310-620-727, το στέκι του Κωστή. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε και το στέκι του Κωστή. Μετά από το στέκι του Κωστή, πάμε στο στέκι του Ζάχου. Όχι, συγγνώμη. Το στέκι του Άρη, δηλαδή του Ντούμπα, να πούμε. Λοιπόν, είχαμε τα παιχνίδια, τελείωσε το μαρτύριο των playoff, έτσι, Στέλιο. Τελείωσε το πρωτάθλημα, ναι. Έπεσε ο Πανιώνιος, να πούμε. Που είναι. Βαθμολογικά ναι. Έπεσε. Η Ξάνθη θα παίξει μπαράζ με τον. Κανονικά θα έπαιζε μπαράζ, αλλά δεν παίζει μπαράζ, καθώς αναβλήθηκε η Super League 2. Δεν έχει να παίξει. Δεν το κατάλαβα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν το κατάλαβα. Μπαράς θα παίξει με τον Απόλλωνα. Ποιος το είπε αυτό, δεν θα παίξει. Έτσι άκουσα. Όχι. Μπαράς θα παίξει. Λε μπαράς. Νομίζω μπαράς. Εντάξει, και εγώ νομίζω μπαράς. Δεν είμαι και σίγουρος, έτσι. Εγώ ξέρω μπαράς. Και μάλιστα λέγανε πώς θα παίξει μπαράς ο Απόλλων που έχει να παίξει 6 μήνες μπάλα. Εφού διακόπηκε ουσιαστικά όμως το πρωτάθλημα. Διακόπηκε, τελείωσε εκεί, ρε παιδί μου. Okay. Τελείωσε εκεί. Ναι. Βέβαια, ήταν πολύ ωραίο. Χθες έτυχε και στο σχολείο μου χθες το βράδυ. Εδώ στον Κωνσταντίνο τον Τσίψιο. Γενικά και στο σχολιασμό μετά από τα παιχνίδια. Χθες έτυχε να δω πιο πολύ. Έκανα βέβαια ζάπινγκ και με τις δύο αθλητικές εκπομπές, μία του Open και μία του. Δηλαδή, μία του Σαβίδη και μία του Μαρινάκη. Έχει λοιπόν, πλάκα το να γίνεται αυτό. Ναι, έχει, ωραίο. Έχει πλάκα. Εγώ θεωρώ είναι και οι δύο για το ανάθεμα. Έτσι θεωρώ. Προσωπική μου άποψη, έτσι. Είπαν όμως ένα ωραίο. Πολλά ωραία είπαν γενικά. Στο Open είδα περισσότερο. Είπαν αυτοί οι δύο του Παναθηναϊκού που είναι εκεί πραγματικά. Πραγματικά εντάξει, δεν θέλω τώρα δηλαδή. Μπράβο τους. Είπε ο ένας 7 λέει. Δεν ήταν λάθος. Λέει για τον Μπαράζ λέγανε. Και λέει ναι. ο Απόλλων λέει τι Μπαράζ λέει. Έχει να παίξει 6 μήνες. Σωστό είναι αυτό που είπε. Ναι. Βέβαια η Paris Saint-Germain έχει να παίξει 7 μήνες.
Και θα παίξει Champions League. 7 μήνες έχει να παίξει καημένη. Η Paris Saint-Germain. Τέλος πάντων, θα μου πεις πού να το σκεφτεί εκείνη τη στιγμή. Και ένα άλλο ωραίο που θα το πω μετά στο σχολιασμό, που το σχολίασα και χθες, ένα πολύ ωραίο που είπε, που θέλουν να περάσουν κάποια πραγματάκια αυτοί οι δύο του Παναθηναϊκού. Τα οποία βέβαια, αν ήμασταν στη δεκαετία του 70, του 80, σίγουρα θα περνούσαν, γιατί δεν υπήρχε ούτε η πληροφορία, ούτε το ίντερνετ, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε όμως. Τελείωσε μαρτύριο λίγο πολύ για όλους, έτσι. Για όλες τις ομάδες. Ένα ωραίο στατιστικό μου. Στατιστικό τώρα. Ο Άρης ήταν η μόνη ομάδα, λέει, που καλυτέρευσε τη βαθμολογία της. Μου το είπε ένας φίλος και δεν είναι λάθος, έτσι. Δηλαδή ήταν έκτος, μπήκε έκτος στα playoff και τερμάτισε πέμπτος. Ανέβηκε μια σκάλα. Όλοι οι άλλοι μείναν εκεί που ήταν. Ναι. Ο Ολυμπιακός πρώτος. Ο Πάοκ δεύτερος. Η ΑΕΚ τρίτη. Παθηναϊκός τέταρτος. Ο Άρης ήταν έκτος, πήγε πέμπτος. Ο Όφη ήταν πέμπτος. Εντάξει, είναι λίγο εντάξει. Τώρα είναι λίγο ντρικαδόρικο αυτό. Εντάξει, δεν έκανε και τίποτα ιδιαίτερο. Λέμε το. Άμα θέλεις, ας πούμε, να πεις έτσι καμιά ξυπνάδα, είναι αυτή. Αλλά είναι σωστό, είναι αληθινό. Ναι, είναι γεγονός. Με βάση τα μαθηματικά αυτό είναι. Με βάση τα μαθηματικά είναι αυτό, όντως. Με βάση την γενική κατάταξη της βαθμολογίας, η οποία, για να πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με σένα, Στέλιο, πότε γίνεται αυτό τώρα, γιατί λέμε περιμένουμε και την. Αρχές Αυγούστου γίνεται η κατοχύρωση. Είναι η οριστική κατοχύρωση της βαθμολογίας. Επικύρωση. Αρχές Αυγούστου, γιατί εγώ αυτό ξέρω. Άρα δεν νομίζω να προλαβαίνουμε. Δόδικα, όπως είπες και την Παρασκευή, σωστά, δεν υπάρχουν δικαστές πλέον. Στην Επιτροπή Εφέσεων βαρέσαμε sold out. Δεν έχουμε άλλους. Όχι, υπάρχει ένας, λέει. Παραιτήθηκαν όλοι. Ακόμα και αυτός ο ένας ο Θεσσαλονικιός και αυτός παραιτήθηκε. Και αυτός ο κύριος Βάκος. Βέκος. Αυτός τέλος πάντων που ψήφισε υπέρ του ΠΑΟΚ, ναι, θεωρητικά στην εκδίκαση. Παραιτήθηκε και αυτός. Είναι μηδέν. Τιλτ. Γράψαμε τιλτ. Δηλαδή πώς θέλουμε, πέντε. Τρεις ή πέντε. Τρεις δικάσουν ή δύο είναι αναπληρωματικοί. Ας βρούμε μια τριάδα. Ας βρούμε μια τριάδα. Ναι. Είναι ένα θεματάκι. Άρα με τίποτα λες. Εκτός αν γίνει αυτό που είπαμε, δεν θυμάμαι ποιος ακροατής το είπε την Παρασκευή. Ότι αν γίνει η επικύρωση βαθμολογίας με αστερίσκο. Δεν ξέρω αν. Ναι, μαζί το λέγαμε. Και αλλά τώρα δεν ξέρω τώρα κατά πόσο δύσκολο μπορεί να συμβεί αυτό. Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο. Είμαστε και επί επιτροπή. Δεν ξέρω πώς θα το δεχτούν αυτό οι άλλοι. Είναι ένα θεματάκι. Είναι σημαντικό βέβαια και πιο πολύ σημαντικό για την ομάδα σου, έτσι. Γιατί και εγώ αν μου πάω ξύς, παιδιά, τώρα είδα, μην καλείτε, είπαμε να πούμε δύο πραγματάκια, δεν ξεκινήσαμε. Δηλαδή, για το Θεό, θα ανοίξουμε τις γραμμές και θα τις ανοίξουμε και γρήγορα. Όπως είδατε, ξεκινήσαμε και νωρίτερα. Θα παρακαλέσω πολύ οι τρεις φίλοι που όντως κάλεσαν, ο ένας ήδη μας χαιρέτησε, να είναι καλά, τον ευχαριστούμε. Λίγο μετά τις 9.30-10 παραίκο θα ανοίξουμε. Καταλαβαίνω, ένα Άρης ΠΑΟΚ, θα έχουμε να μιλήσουμε ΠΑΟΚ Άρης. Λοιπόν, άρα λέω ότι είναι σημαντικό. Εγώ αν μου πάω ξύς, θα ήταν σημαντικό, έτσι. Θα ήταν σημαντικό. Το να γίνει και να εκδικαστεί τώρα και να τελεσυνδικήσει τώρα η απόφαση. Αλλά αυτά είναι λίγο δύσκολα και οι ημερομηνίες πιέζουν. Λοιπόν, πάμε, αυτά θα τα δούμε βέβαια και αργότερα. Πάμε λίγο στο παιχνίδι. Πώς είσαι στο παιχνίδι, γενικά το οτιδήποτε θέλεις να σχολιάσεις. Εντάξει, τώρα όσον αφορά τα αγωνιστικά, νομίζω ότι ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ έκανε μια εμφάνιση που είχαμε πάνω κάτω συνηθίσει να βλέπουμε στα play-off. Δεν νομίζω ότι είχε κάποια σχέση η εμφάνιση που είδαμε χθες στο γήπεδο της Τούμπας με αυτές που παρακολουθήσαμε στο Γιώργος Καρεσκάκης και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εγώ το είπα και από την Παρασκευή κιόλας, ότι για μένα αυτό το πάω Κάρης, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα, ότι είναι αδιάφορο. Δεν με απασχολούσε. Βαθμολογικά ήταν έτσι. Ναι, έτσι. Δεν με απασχολούσε τώρα το τι θα γίνει κτλ. Και δεν έμπαινα και στην διαδικασία να πω θα τους βάλουμε 5, 6, 7 κτλ. Δεν έμπαινα καν σε αυτή τη διαδικασία. Να παρακαλάς να μην σε ακούει ο Τάσος Τρέγιας. Όχι, ο οποίος ήταν. Εγώ το είπα και την Παρασκευή, ναι, ότι ναι. Θα προτιμούσα, ας πούμε, να είσαι normal, να είσαι, ναι, παιδί μου, με όλη την αποστολή, να έρθει στο Κλεάνθη Βικελίδη, ναι, να έρθει εσύ στην Τούμπα και τότε να σε έρθει, ναι, στο Πέντε. Παιδί μου, θα σου τότε πει θα το γούσταρα. Θα σου πει ο άλλος, ρε παιδί μου, εντάξει, στου βάζαμε και θα το λέγαμε. Ρε παιδί μου, ότι ήταν, ας πούμε, μετά δεύτερο άρση, με πολλές αλλαγές και τέτοιο. Δεν ήταν κάτι που ήθελε. Εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ θα το ήθελα. Δεν είναι κακό. Αλλά δεν έγινε προς απογοήτευση και του Τάσου, του Τρέγια, του φίλου μας, ο οποίος ήθελε 4 και στο ημίχρονο. Είσαι καλό στο στοίχημα, δεν είναι καλό στοίχημα ο Τάσος. Ναι, τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα εξωαγωνιστικά, εντάξει, ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά από σήμερα οι ποδοσφαιριστές είναι σε άδεια.
Φυσικά, πριν πάμε σε αυτά, να πούμε πως υπήρχε μικροένταση μετά το τέλος του αγώνα έξω από το γήπεδο. Μερίδα οπαδών του Δικεφάλου μπήκαν ακόμα και στο Πούλμαντ για να μιλήσουν στους ποδοσφαιριστές για την κακή εικόνα που παρουσίασαν την φετινή σεζόν και πολύ περισσότερο στα play-off. Και πρόστιμο. Και πρόστιμο από τον Ιβάν Σαββίδη για την αποτυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα σε πρωτάθλημα και κύπελο. Αλλά και για την, εικόνα που. Για το 0-0, εντάξει, να τα λέμε. Εντάξει, για την εικόνα γενικότερη. Δεν ήταν μόνο το 0-0. Α, δεν ήταν για το 0-0. Δηλαδή, αν έλεγε ένα 0, θα έβαζε πάλι, λες, ας πούμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Ωραία. Εντάξει, μπορεί. Και από εκεί και πέρα, ουσιαστικά τώρα ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια διαδικασία να σχεδιάσει το νέο ΠΑΟΚ με πιο συντηρητικό όσον αφορά το οικονομικό budget. Καθώς δεν νομίζω ότι θα υπάρχει συμβόλαιο πάνω από 1 εκατομμύριο. Και αυτό το λέω προκειμένου γιατί έρχονται οι πιθανές ανανεώσεις Βιερίνη και Μαουρίσιο. Ο Βιερίνη πόσο ζητάει, γιατί τον είδαμε ενευριασμένο. Ζητάει πολλά. Πολλά ζητάει, έτσι. 2, 2,5, κάπου εκεί ζητάει. Σοβαρά μιλά. Σε ένα λεπτό, δεν τα ξέρω. Δεν ξέρω τα συμβόλαια του Άρη, θα ξέρω του πάω. Κάπου εκεί. Τώρα πόσο παίρνει. Δηλαδή θέλει περισσότερα από αυτά που παίρνει τώρα. Κάπου εκεί θέλει. Τόσο. Τα ίδια θέλει, έτσι. Πάνω κάτω τα ίδια θέλει. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε μια τέτοια λογική να δώσει τόσο πολλά χρήματα. Το ταβάνι του θα είναι το 1 εκατομμύριο. Γιατί ουσιαστικά θέλει να ισορροπήσει και το financial fair play. Ναι. Που είναι καλά, δεν λέγαμε όμως το financial fair play, είπαν αυτοί από την UEFA ότι θα είναι πιο ελαστικό και τέτοια. Τι έγινε. Ναι, θα είναι ελαστικό, αλλά το θέμα είναι ότι έχει κάνει και εσύ την προηγούμενη χρονιά. Ναι. Όχι, ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη χρονιά έδωσε. Δηλαδή, μόνο να σκεφτεί ότι έχει το Verblum που παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ και κάθεται. Μόνο εκεί καταλαβαίνεις ότι το πράγμα ζήτησε εποχή Πασόκα. Ναι. Εκεί μπήκαμε τον Ντουάρτε. Αναλογικά το ίδιο είναι. Αν βάλεις τα οικονομικά, γιατί μη σου πω ότι εμείς περισσότερο δίνουμε. Αναλογικά. Ναι, οπότε είναι ένα θεματάκι αυτό. Και ουσιαστικά τώρα προσπαθεί να φτιάξει τη νέα ομάδα. Ουσιαστικά νομίζω και με βάση τις δηλώσεις που έκανε ο Μπελ Φερέιρα, νομίζω ότι παραμένει στον ΠΑΟΚ. Εγώ θεωρώ πως. Και το είχα πει κιόλας πολύ καιρό πιο πριν ότι. Πρέπει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Εσύ το λες. Αυτό γιατί... στο πιστώνουμε. Ότι το λες ότι αν ήσουν και εσύ, ας πούμε, ο διοκτήτης ομάδας, θα τον ανανέωνε. Γιατί... Θα τον συμβόλαιο έχει. Θα τον κρατούσα. Θα τον κρατούσα γιατί ουσιαστικά ήρθε σε μια περίοδο που ήταν πολύ δύσκολη. Δεν έχτισε αυτό στην ομάδα, δεν έκανε μεταγραφές. Ναι. Οπότε νομίζω ότι θα του δώσει το ευκαιρία. Το Δεκέμβριο μπορούσε να κάνει μεταγραφές. Ναι, δεν μπορούσε να κάνει η ομάδα λόγω financial fair play. Είπε δεν θέλω όμως, γιατί το θυμάμαι, το σχολιάζα εδώ και με τον Τάσο. Είπε ότι το ρόστερ είναι πλήρες και δεν θέλω. Αυτό το θυμάμαι. Είπε το ρόστερ είναι υπερπλήρες και δεν θέλω. Ναι, οκ, okay, εγώ θα του έδινα την ευκαιρία αυτή. Να του δώσω. Εντάξει, το λες με διαφορετικό. Ναι, ναι, απλώς εγώ του λέω ότι θα του έδινα την ευκαιρία γιατί ουσιαστικά να έχει την ευκαιρία να χτίσει την ομάδα που ήθελε, με τους παίκτες που ήθελε και να παίξει αυτό που ήθελε. Ωραία. Γιατί αυτό που ήθελε να παίξει το καλοκαίρι ουσιαστικά δεν, είναι αυτό που... δεν είχε τους παίκτες να το παίξει. Ναι. Δεν τους παίκτες εννοώντας τα εργαλεία για να παίξει. Ας πάρει την ευκαιρία του και τώρα να φτιάξει αυτός δική του ομάδα, μια αυτό. Που τη βρήκε. Εντάξει, εγώ είμαι φαν του Άμπελ. Ναι. Είμαι φαν. Άμπελ Φερέιρα, όπως ήσασταν και εσείς του Τενέ. Ήρθες μια έτσι τέτοια. Εντάξει τώρα, η Ρωσιλία. Καλά λες, ο Τενές είναι λίγο καλύτερος. Ένα δίκιο το έχεις. Όχι, εντάξει. Με Τενέ 4-0 έριξα με Τενέ. Ναι, ο Μπάμπης ο Τενές, ξέρεις ποιον κέρδισε 4-0 κιόλας, αυτό είναι το ωραίο. Ποιον? Του Μπάγκεβιτς. Αλήθεια. Ναι, ο Μπάγκεβιτς ήταν τότε στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ήταν ο Μπάγκεβιτς. Μέχρι ο Κολτσίδας γκολ έβαλε, που έχει βάλει ζωή του. Λοιπόν, γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν πειράζει. Ποδόσφαιρο είναι, εντάξει. Σταματήσαμε στο 70, έτσι λίγο να την κάνουμε τρικαδόρη και τέτοια. Στο 70 σταματήσαμε, πατήσαμε φρένο. Γένος θηλυκού είναι η μπάλα, οπότε. Ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Αυτά δεν νομίζω και για Βιερίνια είπε. Ότι φάνηκε ότι υπάρχει κάποιο προβληματάκι. Αυτό που έκανε δηλαδή, δεν ξέρω. Για την κλάση του τουλάχιστον, δεν θα πω για ποιότητα τέτοιο, γιατί και οι παίκτες δεν είναι ρομπότ, αλλά δεν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε. Να πω ότι είχε. Δεν είχε. Ότι είχε νεύρα, ναι, και τέτοιο. Και κάτι ήθελε να δείξει, δεν ξέρω. Αυτό θα ξέρει. Και ο χαρακτήρας του δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή, ο Βερίνια, δεν είναι. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Είναι ήρεμος άνθρωπος. Δεν είναι δηλαδή κανένας όπου λέει άντε, ας πούμε. Ναι, μα αυτό λέω. Δεν έχει δείξει κάτι ανάλογο. Δηλαδή, από κάποιον άλλο θα το περιμέναμε. Από αυτό να, όχι, η αλήθεια είναι. Και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν και στα χασομέρια. Δεν είχε ιδιαίτερο τύπο, ούτε βαθμολογικό, ούτε ιδιαίτερα νεύρα και πίεση και τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτό θα ξέρει καλύτερα από εμάς. Αυτά για τον ΠΑΟΚ. Εγώ τι να σχολιάσω για αυτό το παιχνίδι, εντάξει. Εγώ αυτό που θέλω να πω πραγματικά είναι ότι όχι μπράβο, ένα ευχαριστώ θέλω να πω σε δύο, ειδικά σε 2-3 παίκτες, δηλαδή στον που το σχολιάζαμε και μαζί, για τον Διαμαντόπουλο παραδείγματος χάρη. Δεν μιλάω για αξία, προσοχή, γιατί μερικοί ακούτε με τις μασχάλες, έτσι, και άλλοι και με τους αγώνες. Δεν μιλάω για αξία ποδοσφαιριστή
ότι είναι αξία και πρέπει να είναι στον Άρη. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος, ο Διαμαντόπουλος, είχε να παίξει 1,5 χρόνο, έτσι, σχεδόν 1,5 χρόνο. Δεν είπα ότι φεύγοντας από τον Άρη θα τον πάρει ούτε καν η Λάρισα ούτε τέτοια. Μπορεί να πάει σε μια ομάδα Β' Εθνικής, μπορεί και Γ'. Αλλά τέλος πάντων θα πάει σε μια ομάδα και θα έχει μεροκάματο το παιδί. Αυτό όμως το διακινδύνευσε για τον Άρη. Το διακινδύνευσε, γιατί όταν να παίξει, εγώ δεν είμαι, πώς σου λένε οι γυμναστές, όταν έχεις να παίξεις 17-18 μήνες και μπαίνεις ξαφνικά και σε ένα παιχνίδι. Που έχει απαιτήσεις. Έχει απαιτήσεις. Δεν είναι θα κάτσεις, θα κάνεις τον κόνο. Εντάξει, στο γήπεδο και θα κάνεις δύο φορές δύο περιστροφές και θα τελειώσεις. Είναι να παίξεις με τον ΠΑΟΚ, που ό,τι και να είναι, είναι ΠΑΟΚ Άρης. Και δεν πρέπει, και ειδικά έτσι όπως ήταν ο Άρης, κακά τα ψέματα λέγαμε, να μην ξεφτυλιστούμε, έτσι. Εγώ θέλω να του πω ένα πραγματικά ευχαριστώ, εγώ. Και πραγματικά να είναι καλά το παλικάρι, διότι και στη Β' Εθνική βοήθησε πάρα πολύ, έτσι. Και γενικότερα μπορούσε να την είχε, να είχε φύγει και από την ομάδα. Απλά πάω να κάνω εγώ με τη, δεν ξέρω παντρεμένος είναι τι είναι, με την κοπέλα, με τη γυναίκα μου, πάω διακοπές, να πάω σε κανένα νησάκι. Να μην παίζει μπάλα Ιούλιο, έτσι. Και ιδιαίτερα όταν ξέρει πολύ περισσότερο ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο, να είναι του χρόνου στον Άρη. Αυτά κάπου, δηλαδή κάποια πράγματα να τα σκεφτόμαστε και να, να λέμε και ένα ευχαριστώ, να τα αναγνωρίζουμε. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, βλέπω πάλι στα σχόλια, θα μου πεις εντάξει τώρα, πολύ κόσμο έχει ο Άρης, θα γραφτούν σιγά τον Διαμαντόπουλο. Δεν είπαμε ότι είναι ο Βαν Πάστεν ο Διαμαντόπουλος, ρε παιδιά. Δηλαδή, προς Θεού. Δηλαδή, το, δεν μπορούμε ένα πράγμα να πούμε ένα ευχαριστώ, όχι μπράβο, ένα ευχαριστώ σε αυτό το παιδί. Πολύ απαξιωτικό σχόλιο, εντάξει. Λέγοντας ευχαριστώ, δεν το λες ότι είναι ο Βαν Πάστεν. Εντάξει. Άμα το βάζει και τον κολάκι εκεί πέρα στην ξηραφιά του άλλου, θα σας έλεγα εγώ. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι αυτός ή ο Σόουζα, παραδείγματος χάρη. Εγώ το Σόουζα, παραδείγματος χάρη, δεν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης περισσότερο. Να μην πω Β' Εθνική, ένας παίκτης ο οποίος είναι, ας πούμε, για τον Άρη. Ρεζέρβα. Ρεζέρβα. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι και του χρόνου στον Άρη. Δεν ξέρω τώρα. Βέβαια, πάντα ρόλο παίζει και το οικονομικό, έτσι. Γιατί ο Άρης δεν μπορεί να έχει ένα υψηλό. Το συμβόλαιο που έχει αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, για το δεδομένο του, είναι υψηλό για να είναι στον πάγκο. Ναι. Είναι υψηλό, νομίζω 130, έχει 140. Είναι υψηλό για έναν παίκτη του Άρη να είναι στον πάγκο ένα τέτοιο συμβόλαιο. Και ιδιαίτερα του χρόνου που δεν θα υπάρχουν και τόσο έσοδα. Και αυτό θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε, γιατί και αυτό μπορούσε να ήταν στις παραλίες. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για αξία ποδοσφαιρική. Ένα ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά, σε μερικά ιδιαίτερα, που διακινδύνευσαν χωρίς να είναι απαραίτητο, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα είναι του χρόνου στον Άρη, έτσι. Να μάθουμε λίγο έτσι να βλέπουμε και να μην είμαστε ντουγάνια ή με παροπίδες ή να βλέπουμε μόνο μπροστά. Δέστε και λίγο αριστερά και λίγο δεξιά, δεν είναι κακό. Αυτό τώρα για το μάτς, από ό,τι ξέρω, διάφορο μάτς και ο Άρης, εντάξει. Το μόνο που είναι τέτοιο είναι να σας λέμε ότι σε 4 παιχνίδια δεν μας κερδίσατε, βλέπω και δύσκολο να μας κερδίσει και του χρόνου Στέλιο. Υγεία να έχουμε. Λοιπόν, αφού δεν μας κερδίσατε. Μας κερδίζει, μας κλάνε και μας κερδίζει το Χαριλάου. Αυτό είναι το τέτοιο, να μας κερδίσει. Αλλά στην Τούμπα, γιοκ. Γιοκ, γιοκ. Ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα έχει το χειρότερο απολογισμό. Στα πλέον έχει μόνο μία νίκη και αυτή με το μόνο με τον Όφη. Όχι μία νίκη, δεν σκόραρε στα άλλα μάτς. Ναι, έχει 0-0. 0-0 με τον στα άλλα δύο και έχασε από. Με 0 χωρίς να σκοράρει με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Λοιπόν. Τι να σχολιάσουμε τώρα, αυτό δεν σχολιάζουμε. Θέλω να σχολιάσω αυτό που είπα για την εκπομπή. Εγώ επαναλαμβάνω, επειδή βλέπω και απλά είχε χθες να δω πιο πολύ open. Όχι ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι, εντάξει. Δηλαδή, όπως βλέπω του Μαρινάκη το κανάλι του Ολυμπιακού, βλέπει και το. Αλλά έμαθα αυτό, δεν το είδα, δεν θέλω να λέω ψέματα. Είπε ρε κάκο ότι δεν έδωσε. Επέναλτι δεν έδωσε πέναλτι στον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Αυτό το είδα και εγώ να γράφω. Για το Θεό, ρε φίλε. Στα social media. Εγώ δεν κατάλαβα κατά ποια φάση είναι. Δεν μπήκα καν στη διαδικασία. Εγώ, υπάρχει μια φάση που φυσικά δεν είναι πέναλτι. Είναι γύρω στο 80 εκεί που κάνει μια ωραία από τα επίσημα μια παλιά σαραντάρα. Δεν ξέρω ποιο την κάνει στον Γιαννούλη. Και περνάει, κοντρολάρει και την περνάει. Γύρω στο 80 είναι εκεί. Υπάρχει όχι ένα κούμπιμα του αυτού του Μπακαγιάν, το είπαμε. Ναι, ένα κούμπιμα του Μπακαγιάν, φυσικά δεν είναι πέναλτι. Αυτή να πω να την δω και να πούμε. Και είπε στο ποια φάση στο 8 λεπτά θες πέναλτι, ρε κάκο. Δηλαδή, ρε, τόσο ξεφτύλα, ρε φίλε. Ήδη πέναλτι, εντάξει, μπράβο, ρε κάκο. Και, ναι, πες. Συγγνώμη, εγώ ούτε το Τσίκινη στο Μέγκα βλέπω. Ο Τσίκινη, να άστο και αυτό. Ούτε το Βαρούχα, ούτε τον Κάκο. Όχι, κανέναν. Εγώ τα ματάκια μου. Γιατί... Αυτό που λες, μόνο τα ματάκια μου. Μόνο τα ματάκια μου, εντάξει, καθηγητές διαιτησίας δεν είμαστε, αλλά και δύο πραγματάκια μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Και επαναλαμβάνω, αυτό που λες είναι σωστό, γιατί σε μία φάση βλέπεις έχουν εντελώς αντίθετες άποψη τρεις διαιτητές. Μπορούν να πούν και τρεις διαφορετικές απόψεις. Εγώ θα παραδεχόμουν
είτε τον Κάκο είτε τον Τζίκινη, το λέω γιατί είναι ο ένας στην πλευρά του, είναι μία ναι, στην πλευρά του άλλου, σε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, σε Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ο Τζίκινης να πει ένα ναι. περίεργο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Αυτό που λέμε, όχι περίεργο, που είναι 50-50. Αυτό που λέμε αμφισβητούμενο. Μα εγώ το λέω συνέχεια. Και ο ένας να το δώσει, ας πούμε, ο Κάκος να το δώσει υπέρ του Ολυμπιακού έτσι. Και ο Τζίκινης να το δώσει υπέρ, υπέρ του ΠΑΟΚ. Άμα σωστά, το δω αυτό, σωστά μιλάς, να πει. Η μία περίπτωση που λέμε είναι στην κρίση του διαιτή, αυτές οι περιπτώσεις είναι οι 50-50 που λέμε, έτσι. Να πει ο Τζίκινης, όπως σωστά λες, ήταν ας πούμε πέναλτι υπέρ των Ιωαννίνων που δεν το σφίριξε και κατά του Ολυμπιακού. Και ο Δε Κάκος, εγώ δεν έχω δει τέτοια φάση 50-50 ακόμη να έχει πει κατά του ΠΑΟ. Αλλά ανακάλυψε στις 8 λεπτό πέναλτι Ρε Κάκο. Συγχαρητήρια. Και το άλλο που ήθελα και το σχολίασα και χθες βράδυ με τους δύο του Παναθηναϊκού τους δημοσιογράφους. Sorry, πιάνω συνέχεια την. Το ίδιο το είπα και χθες και στο Κωνσταντίνο τον Τζίμπιο, γι' αυτό εκολεπτόμενος με ένα, αλλά δημοσιογράφος ο Κώστας. Λοιπόν. Πιάνω την κάστα σας, συγγνώμη δηλαδή που την. Δεν πειράζει, είπε το εξής ωραίο. Εντάξει, ξέρεις τι είναι αυτό που σου λέω, δεν είναι αίρεση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι, μπορεί πολύ, πολύ εύκολα να το διασταυρώσεις και να δεις. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 80 που δεν υπήρχε η πληροφορία ούτε τα οπτικοακουστικά μέσα να το. Τέλος πάντων, και είπε το εξής ωραίο. Έλεγαν κύριε παιδί μου για την απόφαση του Μελισσανίδη να. Εκθίαζαν φυσικά το Μελισσανίδη, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε έτσι και ένα. Πώς λέγονται, πασάδο που λέγεται, που μπαίνει ο πρωταθλητής και χειροκροτάνει ναι. στην Ισπανία. Ναι, έκαναν ένα πασάδο δημοσιογραφικό στον Μελισσανίδη. Λοιπόν, και είπε το εξής ωραίο. Ναι, λέει, μπράβο του Μελισσανίδη. Ξέρω, λέει και ο ΠΑΟΚ. Μπορούσε, λέει, εκείνο το βράδυ που μάλιστα έχασε από αυτόν τον Άρη κιόλας. Από αυτόν τον Άρη δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Από αυτόν τον Άρη. Ειδικά ο Άρης εκείνο του παιχνιδιού του 4-2, τι ήταν δηλαδή, τη πλάκα. Τέλος πάντων, είπε ότι εκείνο το βράδυ ο ΠΑΟΚ ήξερε, λέει, την περίπτωση Ντουρμισάη και δεν έκανε ένσταση. Ουδές ψευδέστερο από αυτό, διότι η υπόθεση Ντουρμισάη βγήκε μετά από 10 μέρες και για να τον αποστομώσουμε, και είναι αποστομωτικό αυτό, μετά 3 μέρες ο Άρης έπαιξε κύπελο με την Ξάνθη και ξανά έβαλε τον Ντουρμισάη. Προφανώς δεν το πήρε χαμπάρι ούτε η Ξάνθη, το ήξερε μόνο ο ΠΑΟΚ αυτό. Δεν το ήξερε ο Άρης, δεν το ήξερε η Ξάνθη. Το ήξερε κανένα, το ήξερε μόνο ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, όταν λέμε κάτι, 10 μέρες πέρασαν και έσκασε η περίπτωση του Ντουρμισάη, έτσι. Πάντως αυτό που είπε ο Παπαθεοδόρου ναι. ότι ο ΠΑΟΚ το γνώρισε, ο ΠΑΟΚ ναι. Στους δημοσιογράφους του είπε ότι εμείς αυτό το γνωρίζαμε. Τώρα δεν ξέρω αν. Το είπε τώρα. Μετά 10 μέρες, μπορεί να το είπε. Μετά από 10 μέρες. Στους δημοσιογράφους γύρισε και είπε, δεν θυμάμαι ακριβώς ναι. το πότε το είπε. Στους ναι. δημοσιογράφους ξεκάθαρισε. Φυσικά παίζει ρόλο. Πώς εμείς αυτό το γνωρίζαμε και δεν κάναμε ένσταση. Τώρα αν λέει αλήθεια ψέματα, δεν μπορεί να το ξέρω. Καλά, εγώ επαναλαμβάνω. Η τέτοια του Ντουρμισάη έσκασε κοντά στις 10 μέρες μετά. Από 8-10 μέρες έκατσε. Και σου λέω το εξής: τέτοιο, αν το ΠΑΟΚ είναι καλός και καλοκάγαθος, ιδιαίτερα με τον Άρη, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, η Ξάνθη όμως που ήταν και το πρώτο παιχνίδι, έτσι, ήταν το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Είχε και επαναληπτικό σου Χαρλάου. Δεν νομίζω να είχε καμία τέτοια να μας κάνει τη χάρη η Ξάνθη, ειδικά που δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον Άρη. Διαχρονικά, όχι τώρα. Διαχρονικά. Δεν νομίζω να είχε καμία διάθεση να μας κάνει καμία τέτοια. Λοιπόν, άρα όταν λέμε κάτι. Λοιπόν, δεν απευθυνόμαστε σε μπαμπουίνους ούτε σε ανθρώπους με μνήμη χρυσόψαρο, έτσι. Κύριε Παπαθεοδόρου. Ποιος Παπαθεοδόρου, γνωστός και είναι ο. Δεν είναι κακό, είναι ο διευθυντής, πώς να έχει συντάκτης του. Διευθυντής του SDNA. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Παπαθεοδόρου. Λοιπόν, έχουμε και δύο παιχνίδια και να πάμε στο διάλειμμα. Βλέπω και 33. Και να ανοίξουμε και τις γραμμές. Έχουμε δύο παιχνίδια για την Premier League. Α, θα σχολιάσω για αυτό το. Λοιπόν. Α, δύο πράγματα θα σχολιάσω. Sorry, με έπιασε. Λοιπόν, Brighton Newcastle 0-0 στο 71ο λεπτό και Sheffield Everton 0-1. Ήθελα να ευχαριστήσω και το First Coffee, τα φιλαράκια μας, τα οποία και την Πέμπτη εδώ που είχαμε τις. Τα μαστορέματα εδώ με τα μηχανήματα που και δύο ώρες μας προμήθευσαν με οτιδήποτε έτσι φαγόσιμο για όλους εδώ και για τους τεχνικούς. Ευχαριστούμε το First Coffee. Είναι στάση, είπαμε, Κολόμβου, ακριβώς από πίσω. First Coffee, ό,τι θέλετε για καφέ και για φαγόσιμα και πέρα. Εντάξει, είναι και φιλαράκια. Δύο αδέλφια, ο Λευτέρης και ο Χρήστος. Πολύ καλά παλικάρια. Όπως να πούμε και για τη Λίντς, μια που λέγαμε και για Αγγλία, έτσι. Επέστρεψε και η Λίντς μετά από 16 χρόνια. Είναι μια συμπαθητική ομάδα. Συμπαθώ τη Λίντς, από την αλήθεια. Εγώ γουστάρω πάρα πολύ τον προπονητή. Πιέλσα, θα πει. Είναι φιλόσοφος ο άνθρωπος. Εντάξει, είναι πραγματικά ένας άνθρωπος. Δηλαδή, είναι ατραξιόν για μια ομάδα να τον έχει προπονητή αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος το 2002 λέει
Το προχθές το ξεψαχνίζαμε με φίλους μας στον καφέ. Απέτυχε, ήταν προπονητής εθνικής Αργεντινής και δεν πέρασε η Αργεντινή τον όμιλο. Ναι. Με κάτι ομάδες, με κάτι λιμάρια. Δεν τον πέρασε. Δεν τον πέρασε τον όμιλο. Με Νιγηρία, Σουηδία, δεν θυμάμαι την άλλη. Και δεν πέρασε η Αργεντινή. Που είναι, Αργεντινή τώρα, φαντάζομαι. Και από τις καλές Αργεντινές του 2002, έτσι. Όχι τώρα που είναι να βγάλει το Μέση με κάτι. Να μην πω. Λοιπόν, τα κάναμε όλα έτσι ένα χτάρμα. Να το σερβίρουμε. Θες και για μπάσκετ να πούμε, μήπως. Δεν θα πούμε για μπάσκετ, οπότε δεν έχω καμία ελπίδα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τις γραμμές και θα δούμε αναλόγως και με τη συμμετοχή. Νομίζω μόνο που είναι πάω κάριστα υπάρχει τεράστια. Θέλει να μιλήσει ο κόσμος. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, 23-10, 2-87 και 3-8. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ, Λίμπερο 107,4 μέχρι τις 11 η ώρα. Θα είμαστε εδώ. Επανέλθαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4, 23-10-287 και 3-8. FM κενό, το μήνυμά σας, το σχόλιο σας στο 54-222. Επαναλαμβάνω, FM κενό, το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, η σκέψη σας, το στέλνετε στο 54-222 με χρέωση 62 λεπτά του ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Επαναλαμβάνω, 23-10-287 και 3-8. Αν έχουμε γραμμές, καλώς. Αν δεν έχουμε, συνεχίζουμε με αυτά που έχουμε και πραγματικά ωραίο αυτό που είπες, είναι για σχολιασμό, διότι στην Ελλάδα πραγματικά δεν γίνεται να κάνουμε τελικό ούτε... Ούτε και κλεισμένο το θυρό. Ναι, δεν γίνεται. Απίστευτο. Καταρχήν, ένα άλλο πριν το πεις. Ποιος είναι, δεν θα πω τώρα αν έχουν δίκιο που δεν θέλει ο Ολυμπιακός στη Ριζούπολη ή όχι. Αλλά ποιο το πρόβλημα, εφόσον δεν θα υπάρχει κόσμος, να παικτήσει οποιοδήποτε γήπεδο, έτσι. Άμα ο αγωνιστικός χώρος είναι normal. Ναι, σε οποιοδήποτε γήπεδο. Ναι. Σε οποιοδήποτε γήπεδο. Και δηλαδή, στην Καλυθέα πάει να παίξει που είναι στον κρεμό. Αφού να πω ότι υπάρχει κόσμο, να πω ότι ναι, ρε παιδί μου, θα πάμε σε ένα μεγάλο γήπεδο. Το έχει η ασφάλεια, ξέρω εγώ, γιατί έδειχνε κάτι εικόνε από τη Ριζούπολη με κάτι. Αυτό έδειχνε στο Μαρινάκι. Γιατί στο Μαρινάκι, έκανε σου είπα ζάκι. Και ο άλλο έκανε ρεπορτάζ που έδειχνε τον αγωνιστικό χώρο. Και λέει ο αγωνιστικό χώρο είναι χαρά. Οι άλλοι δείχναν τα τσιμέντα, κάτι ραγισμένα, κάτι πραγματικά όντω ήταν, δεν ήταν καλή εικόνα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει. Λοιπόν. Πες το τέτοιο, το διάβασα και έχουμε την γραμμή. Διάβασε το. Ναι, μισό λεπτό και να το βρω. Γιατί είναι θέμα προς συζήτηση και με τον κόσμο, έτσι. Στην ενημέρωση της αστυνομίας το πρωί της Δευτέρας 27ου, πως δεν μπορεί να διαφυλάξει την ασφάλεια σε κυκλισμένο των θυρών αγώνα στη Ριζούπολη. Απίστευτο. Στη Ριζούπολη, η Επιτροπή Έκτακτων Θεμάτων της ΕΠΟ αποφάσισε πριν λίγη ώρα την οριστική αναβολή του αγώνα Ολυμπιακό ΣΑΕΚ που είχε οριστεί στις 26 Ιουλίου. Εντάξει. Λέει, τώρα, η αστυνομία λέει δεν μπορώ να. Ναι. Δεν μπορώ να εγγυηθώ, ας πούμε, ότι μπορώ να διαφυλάξω. Και το... Ναι. Εντάξει. Τι μπορεί να συμβεί, ας πούμε. Δεν ξέρω, no comment. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Δεν... Θα ακούσουμε και τον κόσμο τι έχει να μας πει. Έτσι. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, έλα. Ναι. Έλα. Τι έγινε, ρε καφενείο, τι έγινε. Κάτσε, μη με κόψεις, δύο λεπτά θέλω, μετά θα μιλήσεις. Βλέπεις ότι βγαίνω και σε ανάποδα αποτελέσματα, έτσι δεν κρύβομαι. Ποιο ήταν πρέπει το να το παραδεχθείς αυτό. Για τον Άρη ανάποδα, έχεις δίκιο, δεν σας κερδίσαμε. Ένα αυτό. Ναι. Εκεί πολλά μπορείς να σκεφτείς. Είχαμε το Άρης ΠΑΟΚ 0-2 στο Χαριλάου και ναι. Εδώ τι έγινε, κάνα στοιχηματάκι, παίχτηκε καλό. Όταν δεν κερδίζεις, δεν στοιχηματάκι είναι, τι να σας κάνω. Ναι, αλλά το 0-2 πώς βγήκε. Ποιο? Το 0-1 στο Καραϊσκάκι πώς βγήκε του ΠΑΟΚ, στο 90. Πες μου εσύ τώρα. Α, και αυτό ήταν δηλαδή τέτοιο ματιασμένο. Όχι, μα σε ρωτάω, ο ΠΑΟΚ εκεί πώς έγινε και ήταν καλός και κέρδισε με στον Ολυμπιακό, ήταν καλός με την ΑΕΚ που βγήκε εκεί. Και με σένα στερνώντας το 0-0, δεν ξέρω, μια εξήγηση. Με τον Ολυμπιακό δεν ήταν τόσο καλός ο ΠΑΟΚ, απλά δεν ήταν και καλός ο Ολυμπιακός. Έτσι τώρα, άμα το κατάφερε ο ΠΑΟΚ αυτό, εντάξει, δεν ήταν καλός και ο Ολυμπιακός νομίζω στο ματσο συγκεκριμένο και το έβλεπα. Όχι, ήταν καλός ο ΠΑΟΚ. Όχι, ο ΠΑΟΚ ήταν. Δεν κατάλαβε τι είπα. Δεν κατάλαβε. Εγώ είπα εδώ πέρα και ότι ήταν, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Αλλά ήταν ένα ματς που το νομίζω το δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν το χ, όχι το διπλό. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Έτσι το βλέπεις εσύ. Α, δηλαδή χθες ο ΠΑΟΚ Άρης ήταν δίκαιο, το είχε δηλαδή. Όχι, βέβαια, ο ΠΑΟΚ είχε 3-4 ευκαιριούλες, ο Άρης είχε μία. Ναι. Αυτό, εντάξει. Δηλαδή, αν έλεγε ένα 0, ήσουν ευχαριστημένος, δηλαδή εσύ. Εσύ που λες ότι ο Άρης κέρδισε μια θέση. Έχει τελειώσει η κανονική περίοδος 59-34, στο σύν 25 ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και τώρα σε έχω αφήσει 31 πίσω. 73-42. Μα εγώ δεν είπα σχέση με τον ΠΑΟΚ. Βελτιώθηκα σχέση με τον πίνακα σου είπα. Δεν σου είπα με τον ΠΑΟΚ και με τους άλλους. Ναι, αλλά... Έκτος, ο Άρης στα play-off έκτος δεν μπήκε. Ωραία, ναι και. Τερμάτισε πέρα. Δηλαδή μεγάλη επιτυχία. Εγώ είπα επιτυχία. Μα δεν είπα επιτυχία. Εγώ σου είπα ότι είναι ο μόνος που βελτιώθηκε. Ρε, εγώ πρόσεξε λίγο, πρόσεξε συλλογισμό μου. Ναι. Ο ΠΑΟΚ γενικά στα play-off ήταν χάλια.
Ναι. Και εκεί που είχε 25 βαθμούς από τον Άρη, με 34 δεν τερμάτισες. Ναι. Βαθμούς διαφορά. Ναι. Με το χάλι αυτό αύξησε και συν 6. Τελείωσε με 73-42. Πώς γίνεται αυτό? Πάνε στο Λευκό Πύργο, αφού από 25 του έκανε στην Ελλάδα. Όχι, δεν θα πάω. Μα δεν θα πάω. Τι έκανες? Αλλά καλά πήγες εσύ, έμεινες και 31 πόντους πίσω. Αυτό θέλω να πω. Είτε, άκουσε, είτε έκτος βγες είτε τρίτος, το ίδιο προκριματικό θα παίξει, έτσι. Εντάξει, ο τρίτος μάλλον γλιτώνει έναν. Λάθος. Πάμε. Πάμε τώρα ο άλλος να το στείλουμε κάνα κοντέινερ με σοκοφρέτες, τον Τεχέα. Ναι. Που τις κλέβει και από το αεροδρόμιο. Ο Τεχέα σε φταίει. Μας έκαψε. Μα, βέβαια. Ο Τεχέα είναι αυτός που είναι πάντα. Ο άλλος ο Χόμπιτ στον μπάγκο που με έβαλε τα 3-4 μη βασικούς. Γιατί δεν λες τίποτα για αυτόν? Με έβαλε τον Τζέιμς, με έβαλε τον. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, τον Φρεντ που δεν είναι και αυτός, όπως λέω για τον Μαντσίνη. Σίγουρα, ναι, έκανε ρωτήσει. Αποκλείται να είναι αυτό. Αυτός ο Φρεντ, άμα είναι Βραζιλιάνος αυτός ο Φρεντ, εγώ είμαι από την Γουαδελούπη. Άμα είναι Βραζιλιάνος. Πρόσεξε, ναι. Πρόσεξε, μέσα από τα χέρια του χάνει και τα δύο πανεύκολα, να πω ότι του το έστειλε στη γωνία, στο γάμα, να πω εντάξει. Εντάξει. Και τρως, πρόσεξε, και τρως και σε άσχημα λεπτά, τρως το 45 συν 11, στο 56 σφυρίζει λήξη και αρχινέ το 11, τρως και το δεύτερο. Ναι. Μετά τι να κάνεις ρε φίλε, 46, πρόσεξε, 2-0 σε καθάρισμα. Πρόσεξε, μια ασφαλιάρα και στο τέτοιο και στο, για τη θέση του Champions League. Ευτυχώς έρχεται η ευχάριστη είδηση από την Τότενα, ναι, το 3-0 με τη Λέστερ. Ναι. Και αν δεν έκανα τη βλακία με τους Αγίους, τώρα θα είχα τελειώσει με νίκη με τη West Ham. Τώρα θα έχω αγωνία στη Λέστερ, έτσι δεν είναι? Έτσι, τελευταία αγωνιστική θα είσαι αγωνία. Ό,τι και να γίνει με τη West Ham, τελευταία αγωνιστική θα είσαι αγωνία. Με τη Λέστερ θα θέλω το χ. Θα θέλω το χ. Δεν μου λες. Μπορεί να θέλεις και ήττα και με ένα γκολ. Μπορεί, αν βάλεις 4-5 γκολ στην West Ham. Θα παίξω όλα τα τέρματα. Βέβαια. Τα τέρματα παίζουν. Τα μεταξύ τους και μετά τα τέρματα, ναι. Να σε ρωτήσω, στην αρχή είπες για τον Τάσο, είπες, πώς το είπες, αδιεύει. Υπάρχει αυτή η έκφραση? Όχι, δεν ξέρω αν υπάρχει, το λέω έτσι. Εγώ ήξερα, ήξερα το ιδιωτεύει. Εγώ το αδιέβη, πώς το έβγαλες? Το έκανα, είναι δικιά μου. Είναι ντρουλίστικο. Ντρουλίστικο. Α, ντρουλίστικο, ντρουλίστικο είναι αυτό. Οκ, ρε. Έγινε, παιδιά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Κάτσε, κράτα το χόμπι στον πάγκο. Άμα δεις χαρά, εσύ σαν τον Άρη θα κάνεις 50 χρόνια να δεις χαρά. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γιώργος από Νέα Σμύρνη. Έλα, ρε Γιώργη. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Στέλιος και Ζάχος, έτσι. Καλά είμαστε, εσύ. Ναι, καλησπέρα και στο Στέλιο. Έλα, Γιώργη. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε καλά. Εντάξει, υποβιβαστήκαμε. Ναι, βλέπω όμως. Βλέπω για να διάφραση. Βλέπω εδώ μέχρι αφού το παίζει. Το παίζει το κανάλι, το κανάλι του κ. Σαββίδη. Το παίζει να διάφραση όμως, να είμαστε σωστοί. Κοίταξε, Ζάχο, επειδή ήμουν εκτός Αθηνών, ήμουν σε διακοπές, οπότε δεν τα πολύ είδα. Δεν πολύ βλέπω και αθλητικές εκπομπές. Είμαι δηλαδή της άποψης. Αν θα δω λίγο πιο πολύ στο Open, μου κάνει αίσθηση λίγο παραπάνω να δω, σε σχέση με του Μαρινάκη. Αν τυχεί να δω, θα δω αυτό, αλλά όχι ότι θα κάτσω να τα δω. Δηλαδή, στις αφιζητούμενες φάσεις, ό,τι δίνουν τα ματάκια μου... Καλά, αυτό που λέγαμε και εμείς στην αρχή. Ό,τι βλέπουν τα ματάκια μας. Ο καθένας τα λέει με τη δική του οπτική πλευρά. Δεν μπορεί να μας ξεγελάσει κανείς, έτσι. Ναι, εντάξει, εγώ άμα δω κάτι και πιστεύω ότι είναι ή δεν είναι κάτι, θα το πω. Μα ξέρεις τι, Γιώργο, ξέρεις τι, δεν μιλάμε, άκουσα με τώρα, δεν μιλάμε για τις φάσεις που είναι, συνέχεια το λέμε, δεν μιλάμε για τις φάσεις που είναι 50-50, εκεί θα πω εγώ, στην 50-50 θα πω εγώ παραδείγματος χάρη σαν κολλημένος Αριανός ότι ας πούμε δεν είναι πέναλτι και ο Τάσος θα πει παραδείγματος χάρη ότι είναι πέναλτι. Δεν μιλάμε για τέτοιες φάσεις, μιλάμε φάσεις που θέλουν να γίνουν τώρα, δηλαδή τώρα πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι αυτή η φάση, είπε ο κύριος Κάκος χθες το 8 λεπτό, λέει δεν δόθηκε πέναλτι στον ΠΑΟΚ, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποια φάση είναι, να τη δω και θα σου πω. Αλλά να ψάχνουμε να βρούμε στο 90 λεπτό κάτι. Και τώρα δηλαδή άντε και να πω ήταν πέναλτι. Μιλάς τώρα ο Άρης χθες κατέβηκε εσύ με 12χρονα. Και μιλάς για πέναλτι. Δεν τρέπεσαι, ρε. Ναι, εντάξει τώρα φίλε, με 12 παίχτες κατέβηκε ο Άρης. Τέλος πάντων. Δηλαδή να τραυματιζόταν ο άλλος. Δεν είχε αλλαγή ο Άρης. Εσύ. Τον έμανε είχε και ένα παιδί που ήρθε από τραυματισμό από χιαστούς, νομίζω. Που τον έβαλε κιόλας στα χασομέρια. Ναι, έτσι είναι. Τώρα για αυτό που λες για την αναδρύση που ακούγονται πάρα πολλά, ότι ή να μείνουν όπως είναι οι ομάδες και να ανεβούν οι δύο πρώτες, γιατί η Football League, η Super League 2 μάλλον, όπως λέγεται από φέτος, έχει παγώσει το πρωτάθλημα, δεν θα ξαναγίνει. Έχει διακοπεί οριστικά. Αυτό το ξέραμε. Ναι, οπότε ή θα ανεβούν οι δύο πρώτες ομάδες και θα γίνουν 16 ομάδες, ή θα ανεβούν τρεις και θα πέσει ο Πανιώνιος και θα την γλιτώσει η Ξάνθη. Είναι πάρα πολλά. Τέλος πάντων, είναι πολλά σενάρια. Άκουσε λίγο. Άμα μιλάμε για αναδιάρθρωση, άκουσε. Χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά κοινή λογική χρησιμοποιώ πάντα έτσι. Αν θα γίνει αναδιάρθρωση, δεν θα πέσει κανένας. Εντάξει. Το θεωρώ βέβαια λίγο δύσκολο. Βέβαια στην Ελλάδα τίποτα δεν είναι δύσκολο, έτσι.
Καλά, όταν υπάρχει δούμε, πολιτική βούληση δεν είναι τίποτα δύσκολο. Ναι, αλλά αν γίνει αναδιάθρωση, δεν θα πέσει κάποιο, ρε φίλε. Λογικό είναι. Γι' αυτό θα γίνει κιόλα, για να μην πέσει κάποιο. Εντάξει, όπως έγινε και στο μπάσκετ, ξέρω εγώ, που ναι. είπαν δεν πέφτει κανένα. Που σώθηκε και ο Πάο και ο Άρης. Ναι, και ο Πανιώνιος κινδύνευε, ξέρω εγώ. Τώρα εντάξει, με την άποψή μου δίκαια πέσαμε. Τα παλέψαν τα παιδιά. Εντάξει, βέβαια τώρα μόνο με Μίλλερ, Αλέδρας. Εντάξει, βέβαια πιο πολύ Αριανοί και Παοξίδες στη Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει, μας ενδιαφέρουν και αυτά. Για αθλητικά μιλάμε γενικά. Ωραία, για να πω και εγώ για την ομάδα που δεν πρόσεξε. Εγώ έχω και, σου είπα και την άλλη φορά, φίλο, θέλω να τον φιλοξενήσω και μάλιστα τηλεφωνικά θα τον φιλοξενήσω τουλάχιστον επειδή είναι στην Αθήνα. Το Θεοδόρα, μπράβο, τον δημοσιογράφο του Πανιωνίου, που είναι εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικό δημοσιογράφο. Αλλά με την ομάδα Πανιωνίου, λόγω του κόσμου βέβαια, έτσι. Δεν το γουστάρω τον Πανιώνιο. Εντάξει. Δεν σου λέω ψέματα. Δεν θα σου κρυφτώ. Πολύ... Όχι λόγω τη σχέσεω με τον Μπάουκ, α πούμε, οι καλέ σχέσει οπαδικέ. Δεν γουστάρω τον Πανιώνιο. Όπου κάποιο Πανιώνιο μπορεί να μην γουστάρει τον Άρη. Ναι. Την ομάδα λέω. Αλλά αυτό χθε, ειδικά η φάση του 91, αυτό ποιο ήταν, ο Τσιλούλη. Πραγματικά αυτό, μόνο γι' αυτό να ήθελα να μπει γκολ. Δηλαδή έκανε μία τέτοια. Τον πιάνανε. Τον έπιανε από τη μέση, το χτύπησε και συνέχιζε, γιατί ήξερα ότι μπορεί να ήταν και η τελευταία και όντως. Γιατί δεν μπορεί, φαινόταν ότι ο Πανιώνιος δεν μπορούσε να σκοράρει, έτσι. Και οι άλλοι το παίξαν στα ίσια το παιχνίδι. Λοιπόν, και έκανε μια υπερπροσπάθεια, σούταρε, χτύπησε στο πόδι του αμυντικού. Αλλιώς θα έμπαινε γκολ, πιστεύω. Αν δεν χτύπαγε, είχε γράψει, παιδιά. Γκολ έμπαινε, όχι, γκολ έμπαινε. Δεν το συζητάμε. Ήταν πραγματικά. Μην τα πολυλογώ για να μπορεί να υπάρχουν και άλλοι φίλοι στη γραμμή. Πιστεύω ότι δίκαια πέσαμε. Εγώ θέλω να είμαι σωστός και δίκαιος. Μπράβο στα παιδιά, στους παίχτες που κάνουν αυτή την προσπάθεια με το μείον 6, με αλλαγές προπονητών. Εγώ δεν θα κρέξω ποτέ τους παίχτες. Αυτή είναι, αυτά τα υλικά είχαμε. Δεν μπορούμε να ανησυχηθούμε. Κάνανε τιτάνια προσπάθεια. Μπράβο τους. Άσχετα αν πολλοί δεν αξίζουν, οι περισσότεροι να φοράνε αυτή τη φανέλα της ιστορικής ομάδας. Εγώ πιο πολύ, δηλαδή, οι μορφές μου είναι στη διοίκηση, που δυστυχώς πέσαμε από μέσα. Όπως πέσατε και εσείς το 2014. Πάντα μέσα. Το ψάρι. Πάντα το δικό σου σπίτι πρώτα. Θα βλέπεις και μετά. Γιατί πάντα, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, υπάρχουν και άλλοι παράμετροι. Έτσι. Κανένας Μαρινάκης, κανένας Ιβάν, μόνοι μας πέσαμε. Μία ερώτηση πάνω σε αυτό που λες. Για την ανακοίνωση των Πανθύρων θα ήθελα ένα σχόλιο. Κοίταξε να δεις, Στέλιο, εγώ ήμουνα πολλά χρόνια στους Πάνθυρες, πήγαινα, εντάξει δεν ήμουν τόσο ενεργό μέλος δηλαδή και τέτοια, αλλά πήγαινα στο πέταλο πάντα με τους οργανωμένους για να φωνάξω. Γιατί είμαι οπαδός και φύλατος βασικά, αλλά είμαι αντικειμενικός, αλλά είμαι και οπαδός βέβαια. Και έχω πάει σε όλα τα κήπεδα της Ελλάδος και Ευρώπη έχω πάει με τον Πανιώνιο. Παρόλο που δεν συμφωνούσα κάποια πράγματα και έχω φύγει και έχω πάει σε άλλο σύνδεσμο, ταυτίζομαι, ναι. Μπορώ να πω ότι είναι αρκετά σωστή και... Έχουν δίκιο, σε γενικές γραμμές έχουν δίκιο, φίλε. Ναι. Εμένα με ξενέρωσε δηλαδή η αδιαφάνεια της διοίκησης. Δηλαδή δεν γίνεται ο Πανιώνιος, ρε φίλε, κάθε χρόνο να πουλάει έναν, δύο ή ένα έστω παίχτη και να μην ξέρεις πόσα λεφτά χρωστάς. Ωραία. Δεν υπάρχει δηλαδή. Εντάξει, αυτά είναι νομίζω και πάντα επαναλαμβάνω αυτό που σου είπα, ότι πάντα θα κοιτάς, θα κρίνεις το δικό σου, τα δικά σου λάθη και φυσικά εγώ επαναλαμβάνω φίλε, και... δεν είχαμε ομάδα. Όχι, άκουσε με. Ναι. Στην Ελλάδα, αν το ποδόσφαιρο, αν πιστεύω εγώ έτσι, ότι είναι έτσι, ότι μεγάλο ποσοστό παίζεται και εξαγωνιστικά. Αλλά πρώτα θα δεις τα δικά σου τέτοιο και μετά θα δεις και τα άλλα. Πρώτα την καμπούρα μας. Έτσι είμαι εγώ. Αυτό είναι το σωστό. Πρώτα εγώ κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και δηλαδή μπορώ να πω ότι δίκαια πέσαμε. Με θλίβη. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι. Και αυτό που μου είπαμε και αν την Πάνθυρες και ταυτίζομαι και το κλείνω, να κλείσω τη γραμμή, είναι ότι ρε φίλε έχουμε κοντίνει πάρα πολύ αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Δηλαδή εμείς οι Πανιώνοι είχαμε μια αξιοπρέπεια, το κεφάλι ψηλά. Είμαστε μαθημένοι σε δυσκολίες. Άκουσε. Και τώρα έχουμε κοντίνει, φίλε. Γιώργο, όταν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα και όταν χρωστάς και κάνεις, πρώτα είναι η επιβίωση, έτσι. Μην το λες. Αυτό πρώτα είναι η επιβίωση και κάνεις οτιδήποτε για να επιβιώσεις. Εντάξει. Είναι κρίμα βέβαια για το ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν το λέω επειδή είμαι Πανιώνιος να πέσει ο Πανιώνιος, έτσι. Γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως τώρα αυτή είναι η αλήθεια. Θα δούμε. Προτιμώ να σου πω κάτι, εφόσον στο χορτάρι πέσαμε να πέσουμε. Τώρα αν γίνει αναδιάθρωση, έχει καλός. Βλέποντας και κάνοντας. Εδώ θα αλλά είμαστε. Αλλά και να μείνουμε, φίλε, του χρόνου πάλι με τα ίδια, σαν καρκίνωμα θα είναι. Οκ, okay. Να σε καλά, Γιώργη. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Αυτή τη λέξη δεν θέλω ούτε καν να την. Δεν ξέρω αν διάβασες ανακοίνωση των Πανθύρων, γιατί επίτηδες το ρώτησα. Όχι, δεν τη διάβασα. Άκουσα όμως, βγήκε με ανακοίνωση, δεν διάβασα. Τρομερά πράγματα. Τρομερά λένε, έτσι. Θα τη διαβάσω μετά, δεν είναι κακό. Είναι συντόνι. Πάμε στον επόμενο. Πεσάρισε. Ποιο? Πεσάρισε. Βάμος, Ιερόλ.
Πες Χρήστος Κυβέλια. Χρήστος Κυβέλια. Πες σωστά αυτό που είδαμε χτες. Τι να πω, τι είδαμε, 0-0 πόνεσαν τα μάτια μας. Ότι ήταν έσχος αυτό που είδαμε χτες. Έσχος. Το 0-0 είναι έσχος. Έσχος, ναι. Δεν μπορούσα να μας βάλουμε με δύο γκολ, Χρήστο. Έρε Χρήστο, βάζεις δύο γκολ και να τελειώνουμε. Τι έχει δει το τι γράφω. Είμαστε φίλοι, δεν είμαστε φίλοι. Δεν ξέρω. Είμαστε νομίζω. Έχει δει το τι γράφω στο Facebook. Όχι, δεν το είδα. Sorry, δηλαδή έχω. Ότι ναι. Ο Χρήστος Στρατόπουλος έγραψε. Ποιος? Ότι Ραυτόπουλος έλεγε. Έγραψε... Σωτηρόπουλος λέει. Στρατόπουλος. Ναι. Τι Ραυτόπουλος, Ραζόπουλος. Έχεις δει, ναι. Εσύ δεν είδες τι γράφω εγώ. Εγώ εδώ εσένα. Εσύ είδες τι έγραψα. Όχι. Διάλεγε. Δεν σε έχω μάλλον φίλο, μάλλον γι' αυτό δεν το είδες. Έλα, πάμε, πάμε. Πάμε. Πώς είδες εμάς? Το είδα χάλια. Χάλια. Έπρεπε να τους πάρουμε 1-2. Έπρεπε να τους κερδίσουμε. Πέστα. Πέστα ρε, μπράβο. Να τους πάρουμε 1-2. Βάλ τους δύο γκολ και το φάουλ. Να τους πάρουμε 1-2. Να τους πάρουμε έτσι, ναι, έπρεπε. Ναι, 1-2. Τι 1-2, 1-2, Στην Τούμπα, έτσι 1-2 να σου πάρουμε. Α, ένα ο ΠΑΟΚ και δύο γκολ εμείς, 1-2 να λήξει το μάτς. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ωραίο, ακριβές σκορ. Το έδινε και πολύ. Ναι. Δεν είναι, 0-0 όμως, κουλουρέας. Και το χ, καλό ήταν. Και το χ, καλό ήταν, καλά. Άμα ναι, έχεις έμπνευση δηλαδή να το παίξεις. Ναι, 7,5 έδινε ναι. Το χ. Βάλ το και, ναι. Βάλε ένα 20 κορε Χρήστο να είσαι τέτοιος. Θα κερνούσες τώρα. Θα κερνούσες. Το κάνω χ και άντερ. Χ και άντερ. Χ και άντερ. Το άντερ δεν ξέραμε έδινε πολύ. Έδινε. Το άντερ έδινε, άκουσε να δεις, το άντερ 2,5 έδινε στο 15 λεπτό γιατί με πήρε, δεν θέλω να πω ποιος, παοξής κιόλας φανατικός και μου λέει Ζάχο βάζω 100 ευρώ στο άντερ 2,5, 4 το έδινε στο 15 λεπτό. Παίχτηκε λογικά πολύ ο άσος και το over έτσι. Έλα. Μας ακούει λοιπόν, τώρα αυτός. Αυτό το έσχος, αυτό το έσχος λοιπόν, αυτό το ανισούργημα, γιατί όταν παίζεις και δεν βάζεις γκολ, είναι ανισούργημα. Είναι κορυδία. Δηλαδή προτιμούσες να μπαίνει ένα γκολ να έλεγε 4-0 από το 0-0. Ήταν η μόνη φορά για να σπάσει ναι. και να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο προπονητής πήρε 3 εκτός έδρας νίκες. Ποιος πήρε 3, ο Ένινγκ. Α, μπράβο. Μία με την Ξάνθη, μία στο Ηράκλειο και μία. Ποιο με τους μπαθείς. Α, μπράβο, τα πιο ωριακά. Τα πιο ωριακά τα παίρνεις νίκη. Καλύτερα έχει, καλύτερα έχει. Άστο έχει καλύτερα του χρόνου να σου κερδίσουμε στο πρωτάθλημα. Ναι, αλλά να ήταν όμως 2-1-0, να πεις ναι, ρε παιδί μου, τι με πειράζει το χ. Αλλά όταν είναι 3-1-0, να μην σε νικήσεις. Αυτοί τώρα ρε έχουν κάνει ρε Χριστό. Μας κέρδισαν δύο φορές στο Χαριλάο. Μία στα πλέον φέτος και πέρσι στο πρωτάθλημα. Αλλά στην Τούμπα δεν μας έχουν κερδίσει. Αυτό είναι το τέκιο τους. Δηλαδή τώρα, αν τους πω του χρόνου θα μας κερδίσετε, θα πω στην Τούμπα, δεν θα πω στο Χαριλάο. Κατάλαβες. Ναι. Ναι. Δεν μας έχουν κερδίσει. Με ψεύτικο πέναλτι του Τσαβακάκη. Πες τα, μπράβο, μας φάξαν. Γιατί δεν ήταν πέναλτι. Ποιο πέναλτι? Και του πέναλτι του Τσαβακάκη δεν ήταν πέναλτι. Φυσικά δεν ήταν. Μπράβο Χρήστο. Βέβαια, ίσχυε. Μπράβο Χρήστο. Έτσι είναι. Σφαγή ήταν. Και το άλλο ήταν, τους έκατσε μια φάση. Τι χέρι, ναι. Στο 30. Ναι, στο 70 τους έκατσε μια φάση. Στο 82, στο 82. Ναι, στον Κλάδιο Μπράβο. Πρίγιοβιτς. Και την πήρανε. Τι να κάνουμε. Αλεξάνδρ. Εκείνο στο πρώτο μας. Ναι, εκείνο στο πρώτο μας. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Προχθές μας πέρανε 0-2. Ναι. Τους έκατσε η φάση με, με τους Βιντέσκι. Ναι. Α, το 0-2 σου χαλάω. Και την πήρανε. Ναι, καλά, στο 0-2 στο πρώτο ημίχρονο χάσαν πολλά γκολ. Έτσι, να μην λέμε και ότι θέλουμε. Στο πρώτο ημίχρονο χάσαν πολλά γκολ. Καλά, στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλό. Ήταν για 0-4-0-5 ήταν στο πρώτο ημίχρονο, έτσι. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Για να δούμε. Ντροπή μας που λέμε τέτοια πράγματα. Πρόστιμο Καρυπίδη. Έριξε πρόστιμο. Μπράβο, με έδωσε ασίστ. Έδωσε. Τι έγινε κύριε Ζελιζήση, κλώσσε την μπάλα με τη φτέρνα και μπήκε μέσα στον Κουέστα. 100.000 κάτω συμβόλαιο σου. 100.000 δεν είναι συμβόλαιο. Τι 100.000 κάτω. Έτσι. Θα βάλει για την τσέπη. Θα βάλει για την τσέπη. Θα βάλει για την τσέπη. Έτσι. Όταν με κόλλησε και με χάνεις εγώ να με τον μπάς. Μπράβο, σωστό. Καλά, εσύ που πήρε με τον μπάς, πήγες τώρα 3 χρόνια πίσω, πήγες ρε. Με τον μπάς εκείνη, γιατί ο άνθρωπος. Το αυτογκόλ δεν είχε στη Β' Εθνική με τον μπάς. Θυμήθηκε αυτογκόλ στη Β' Εθνική. Εντάξει, λοιπόν, είπα κάτι προφανώς δεν άκουσες στον πρόλογο. Εκατολιακά του συμβολιού του. Λέω αυτό που με έδωσε ωραία, έτσι μπράβο,
Έβαλε πρόστιμο η Βάσα Βίδης για το 0-0. Πρόστιμο Καρυπίδη και εσύ. Μπα να φέρουμε τέταρτο εκεί στην Τούμπα. Έτσι, μαζί σου βάλε για το 0-0. Για το 0-0 το βάλα. Ο Παοξής είναι αυτός, μην το μιλάς. Παοξής είναι αυτός απέναντι. Ναι, ο Στέλιος Παοξής. Πώς είσαι, ρε Παοξής. Ρε Στέλιο, πώς είσαι, Παοξής. Χουστάρο, πες το. Μετά τη Βίτη. Λάθος, λάθος. Ρε Στέλιο, κάνει τις επιλογές σου. Ναι, καλά λέει, εσύ πώς είσαι, Άρης. Στέλιο, με μισό μπάζετ, ναι. Με 5 εκατομμύρια μπάζετ, Στέλιο μου. Ναι, τι πέντε, ο Άρης. Έπαιξες UEFA. Έπαιξε UEFA. Ναι. Με Αναστασιάδη και με Τούντορ. Έπαιξε UEFA. Πάω για τον Πάο, και έφτασε. Έφτασε μέχρι την Κάσουνταρ και έχασε από την Κάσουνταρ 2-0. Έγινε αυτά που λέει, δεν το θυμάμαι. Έγινε. Μέχρι εκεί ήταν περάσει, μια αίτητος. Όταν είχε περάσει τον Όμιλο, λες. Ναι. Πολλά χρόνια πίσω. Ναι. Κάσουνταρ, ναι, τώρα... Έπαιξε με την Κάσουνταρ. Ναι. Και αποκλείστηκε, ναι. Καραμπάχ, Μπακού. Πού τα θυμάται. Και... Τι είσαι, Εξέλ. Και Φιωρεντίνα. Έχεις απίστευτη μνήμη αρχικά. Ναι, εγώ, γι' αυτό σε βγάζω respect και δεν είναι μόνο για την ομάδα σου, για τον Άρη. Έξω, για τον είναι ότι θυμάσαι και για τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι, για τον Πάο, ναι. Για τον Πάο έχει τέτοιο. Είναι αντιπάο. Ναι, μπορεί να και παίξατε με τη Δυναμό Μίνσκ. Με αυτό. Και Δυναμό Μίνσκ, ναι. Παίξατε. Γιατί δεν με βαρέθηκες. Όχι, τι σε βαρέθηκε. Με τη Δυναμό Μίνσκ. Την νίκησε εδώ πέρα 6-1 και πάνω 1-1. Μπράβο. Με την. Στου ομίλου. Στου ομίλου ήταν αυτό. Μπα και ζέσαι, μα τα διαβάσει από κάνα τετράδιο, τίποτα τα γράφει, όχι. Και μα δουλεύει τώρα έτσι όλους. Ναι. Με τη Ζαλέζη και την Μπρόντμπι, με τον Ντούντορ, ναι. 5-1 την εθνική. Τι είσαι, Παοξέ, είσαι, ρε. Με κλείνω, Παοξέ. Ρε, εσύ βάμο η ρόλ μα λε και είσαι Παοξέ. Κλείσον. Βάμο η ρόλ, κλείσον φέδον. Τσαο, τσαο, όρι. Τι ήταν αυτά, ρε, μα έκανε. Ανασκόπησε την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ. Μπας και μας το είσαι κατάσκοπος. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Εσείς. Γνωστή φωνή. Έλα. Αφού πήρε ο γείτονας από τη Νέα Σμύρνη, πάρω και εγώ. Το έχουμε κάνει τώρα. Ηρακλής. Ο Χέρκουλες. Τι κάνεις. Έτσι. Έλα. Καλά, φίλε Ηρακλή. Καλά. Ο σύντροφος δίπλα αδιεύει, πώς το είπες. Αδιεύει. Ναι, το ξέρω. Ήταν καλά, ποιητική αδεία. Να σου πω, ρε Ζάχο, εγώ επειδή έχω πήξει από το πρωί εδώ πέρα, έτρεχα τέλειωσα πριν μισή ώρα και δεν είχα ασχοληθεί με τα τεκτενόμενα. Λοιπόν, πρέπει να αναβλήθηκε ο τελικός. 10 δευτερόλεπτα, δώσε μου. Ναι. Θα σου πούμε. Μην καλείτε γιατί θα ο Ηρακλής και μετά πάμε στο διάλειμμα, έτσι. Μετά θα είναι. Ο τελικός. Εδώ βλέπω ότι αναβλήθηκε, έγινε χαμό. Ο τελικός είναι στον αέρα, άμα θέλει την άποψή μου. Όχι, υπάρχει οριστική αναβολή και κατά πάσα πιθανότητα το φαβορί. Πάντως δεν γίνεται 26. Όχι, δεν γίνεται. Όχι. Η πιθανότερη ημερομηνία είναι Κυριακή 30 Αυγούστου. Α, έγινε 30 τώρα. Εγώ νομίζω ότι θα πάει τέλος Αυγούστου για να παίξει ξεκούραση ο Ολυμπιακός και στη Γούλς, με τη Γούλς. Αυτό το εισηγήθηκε ο Ολυμπιακός. Του είπε ότι ρε παιδιά έχουμε και ευρωπαϊκό αγώνα και δεν σημαίνει. Γιατί να μην γίνει την Κυριακή, ρε παιδιά που ήταν ορισμένος. Γιατί να μην γίνει την Κυριακή, δεν το κατάλαβα. Να δηλαδή, ορίσουν ένα γήπεδο στην Αθήνα να συγκινήσει στο ΑΚ. Αφού λέει ο Ολυμπιακός δέχεται στο ΑΚ. Γιατί να μην γίνει στο ΑΚ. Δηλαδή. Η αστυνομία από τα λίγα που διάβασα τώρα, γι' αυτό σε πήρα κιόλας. Ναι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να εγγυηθεί η εξαγωγή παιχνιδιού και κλεισμένων των θυρών. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να το εγγυηθεί. Πώς γίνεται αυτό. Έχει παραιτηθεί ο αρχηγός της αστυνομίας. Είναι μια καλή ερώτηση αυτή που κάνεις, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Όχι, το σκεπτικό, πώς λέμε το σκεπτικό, περιμένουμε το σκεπτικό της απόφασης του ΚΑΣ, παραδείγματος χάρη. Το σκεπτικό που δεν μπορεί να εγγυηθεί. Γιατί λογικά θα υπάρχει κάποιο σκεπτικό, έτσι. Το έχει δώσει η αστυνομία, ας πούμε. Θα σου πω εγώ το σκεπτικό, Ζάχο, θα σου πω εγώ το προαισθάνομαι. Ότι επειδή είναι η Φιλαδέλφια δίπλα. Και επειδή είναι η Φιλαδέλφια δίπλα, ναι. Δεν θα έχει κόσμο. Ναι, όμως, δεν μπορούν να αποκλείσουν τον χώρο δηλαδή, τέλος πάντων. Αφού δεν έχει παραιτηθεί ο αρχηγός της αστυνομίας, εγώ την. Γιατί δεν μπορούν να τον αποκλείσουν τον χώρο, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, στο ΑΚΑ όταν γίνεται μάτς, δεν αποκλείουν 100 μέτρα από το ΑΚΑ. Πω, ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, τι είναι. Άρα η απόφαση φαίνεται μπαμ ότι έχει πάρθει. Εντάξει, τώρα προσπαθούν να σου πω κάτι, να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο βάρκες τώρα και πάνε να τα καταφέρουν αυτοί εκεί στην ΕΠΟ. Του θεωρώ δηλαδή ειδικά αυτό να. Ειδικά αυτό να τον. Τώρα εντάξει, θα μου πούνε αντιαριανός, αντιπαοξής, ας πούμε, το λες για το. Δηλαδή να μου πει κάποιος ποιο είναι αυτό το έργο που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, ο γραμμένος. Δεν εξαφανίζει, τον έχει ακούσει κανένας. Δηλαδή, αν ξέρεις μία τέτοια που έδωσε στο Open, έχει να μιλήσει, δεν ξέρω, τον τελευταίο χρόνο μίλησε αυτός ο άνθρωπος. Όχι, υπάρχουν... είναι πρόεδρος της ΕΠΟ, μόλις στο Open. Όχι, δεν κατάλαβες. Για το γραμμένο λέω, τον πρόεδρο της Open. Δεν με πειράζει που μιλάει στο Open, όπου θέλει μιλάει. Γενικά να πάρει θέση. Πέρα από το Open δεν έχω ακούσει κάπου. Μόνο στο Open δεν βγαίνει να μιλήσει. Τώρα υπάρχουν θέματα, ας πούμε. Να βγει να πει. Εδώ ρε φίλε, όχι, να σου πω. Επιμένουμε εδώ. Και αν δεν κατέβει ο Ολυμπιακέ, θα γίνει το μάτς και θα δώσει το κύπελο σε. Να πάρει μια θέση, ρε παιδί. Τι πράγμα. Να δει τώρα. Επειδή
εγώ είμαι και φυσιογνωμιστής, αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, τον βλέπεις τώρα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μια αγαθή φάτσα. Ήρεμον τον άνθρωπος είναι. Δεν μπλέκεις τότε, φίλε μου. Σε αυτή τη θέση θυμάσαι ποιοι έχουν περάσει τώρα. Δεν μπλέκεις όμως. Δεν μπλέκεις. Δεν θα είναι. Και ο Κυριτσίκης τέτοια φάση ήταν. Ναι, και ο Κυριτσίκης αυτή τέτοια φάτσα έχει. Καλά λέει ο Σίμος. Ηρεμόφατσα. Ναι, και... ναι, αλλά ο Κυριτσίκης ήταν και ορκισμένος τώρα. Ήτανε, ναι. Εννοώ όταν μπαίνεις, το ίδιο θα σου πω. Όταν μπαίνεις σε ένα λάκκο, ο οποίος ξέρεις ότι είναι βρωμάει και ζέχνει, έτσι. Δεν ξέρω γιατί μπήκε αυτός ο άνθρωπος. Δεν γίνεται εσύ να μην ακουμπήσεις λίγο στις ακαθαρσίες. Θα αναμειχθείς με αυτά τα πράγματα. Θα λερωθείς. Θα πρέπει να πάρεις θέση. Δεν γιατί μπορεί να σου έρθουν όλα. Αυτός πίστευε μια τετραετία όλα θα είναι μέλι γάλα και δεν θα υπάρχει. Δεν γίνεται στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Το πίστευε γιατί ενδεχομένως. Το πίστευε το στήριξαν, γιατί είχε τρεις ομάδες μεγάλες που το στήριξαν. Σωστά. Σωστά. Να, και απ' την άλλη όμως και ο Ολυμπιακό, έτσι. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Και τελικά ποιος κερδίζει σε βάθος χρόνου, Ολυμπιακός. Και τώρα τον κράζουν και η δικιά του πλευρά τον κράζει. Τον κράζουν και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, αυτό τώρα εγώ που είδα που αναβλήθηκε ο τελικός με, αυτό με αυτή την απόφαση και το αιτιολογικό της πλάκας που θα είναι, δεν το συζητάμε. Εντάξει, αυτά να τα πω και στους συνοπαδούς μου, αλλά και στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που εγώ ξέρεις είμαι της παλιάς φρουράς, έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ναι, καταλάβει πως σκέφτομαι. Και ηλικιακά είμαστε, ναι, έτσι. Μπράβο, μην το λες αυτό τώρα και στον εντάξει μου, γιατί κακό είναι, αν και η φωνή. Έλατε, έχει φύση, εξέλιξη. Δεν σε βλέπουμε. Λοιπόν, αυτή είναι και η μαγιά του ραδιοφώνου εξάλλου, άλλωστε να πλάθεις. Προσωπικά, γιατί πάντα εκφράζω τον εαυτό μου, όποιος μιλάει τον εαυτό του εκφράζει. Έτσι. Τον ΠΑΟΚ και τους ΠΑΟΚΤΖΙΤΣ είναι εξαδέλφια. Για μένα, για άλλους δεν ξέρω τι είναι. Λογικό. Και επειδή λοιπόν, όποιοι ξέρουν ιστορία, γιατί βλέπω πολλά πάνω στο γήπεδο και στην Τούμπα και στη Φιλαδέλφια, ΑΕΚ σημαίνει προσφυγιά, ξεριζωμένη, πάω πόντος, ιστορία και τέτοια. Αν έχουν διαβάσει ιστορία αυτά τα παιδάκια, και τα μεν και τα δικά μας και τα πάνω, πρέπει να ξέρουν ότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν προέρθει από το Πέρα Κλουμπ. Αλήθεια, όσοι φύγαν από την πόλη τότε, από το Πέρα Κλουμπ, οι μισοί καθίσαν Θεσσαλονίκη, άλλοι κατέβηκαν Αθήνα, φτιάξαν την ΑΕΚ, φτιάξαν τον ΠΑΟΚ, έτσι κάπως έγινε. Λοιπόν, να καταλάβουν ότι ο εχθρός, γιατί όλοι οι άλλοι είναι αντίπαλοι. Ο εχθρός, και όταν λέω εχθρός, το έχουμε ξαναπεί. Δεν αναφερόμαστε στον απλό φίλο του Ολυμπιακού, αν είναι δυνατόν. Στον οργανισμό. Ο εχθρός είναι αυτός. Όσοι το καταλάβουν, είναι καλό. Όσοι δεν το καταλάβουν, θα τρώγονται μεταξύ τους και θα βγαίνει στον αφρό πάντα Ολυμπιακός με τέτοιες μεθόδους. Αυτό να το καταλάβουμε. Όσο πιο νωρίς το καταλάβουμε, τόσο πιο καλά. Για τον Άρη δεν μιλάω, γιατί και για τον Άρη ισχύει αυτό, Ζάχο. Επειδή ο Άρης είναι σε μια κατάσταση δύσκολη τώρα, δεν είναι τόσο πολύ διεκδικητής όπως και τόσο δυνατός όπως ήταν πιο παλιά. Δεν εντάξει. Είναι διεκδικητής, μόνο του κυπέλλου. Και μάλιστα για να κλείσω, γιατί περιμένει και κόσμος, θέλω να σου πω τώρα ότι εγώ σαν Ηρακλής, πραγματικά είχα το όριο να συγκινηθώ εχθές στην Τούμπα με τον Άρη. Όχι, σαν Ηρακλής νομίζω. Όσο και αν συμπαθώ τον ΠΑΟΚ μετά την ΑΕΚ. Έφτασα στο σημείο να συγκινηθώ με τον Άρη, όντως. Δηλαδή κατέβηκαν τα παιδιά, 12 παιδιά κάτω, σκιστήκανε. Καλά, οι άλλοι δεν βλεπόντουσαν, το συζητάμε. Πραγματικά ήταν αξιέπαινο αυτό. Δεν με νοιάζει τώρα τι αντιπαλότητες έχετε εκεί, πάω κάρις, αυτά είναι τα τοπικά, είναι τα γνωστά και αν δεν υπήρχαν και αυτά δεν θα υπήρχε και γούστο να πω. Έτσι ακριβώς όπως μπράβο. Αλλά ήταν πάρα πολύ συγκινητική παρουσία του Άρη. Ωραία. Πραγματικά. Ωραία, Ηρακλή. Να είστε λοιπόν, καλά. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε και καλή επάνωδο στον σύντροφό σου εκεί. Ναι, ναι, άσο να ξεκουραστεί. Άσο, έτσι, άσο. Ναι, ναι, σας χαιρετώ. Okay, σας χαιρετώ. Τσάω, τσάω. Γεια, γεια. Όταν λέει ο φίλος Ηρακλής, γι' αυτό πήγα, δεν το διέκοψα, δεν είναι Ηρακλής. Το όνομά του είναι. Ναι, Ηρακλής είναι το όνομά του, αεξής είναι ο φίλος, έτσι. Λοιπόν, πάμε Στέλιο γρήγορα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287-38, ήθελες για μπάσκετ να πεις. Όχι, δεν έχω χάσει πάσα ελπίδα για να μιλήσω για μπάσκετ. Στην επόμενη εκπομπή, μάλλον. Επιστρέψαμε και από το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Στέλιος Παπαντονίου ΠΑΟΚ ΔΕΗ και Ζάχος Ντρούλινγκ. Μέχρι τις 11 η ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά. 23-10-287-38. Έτσι. Μπορείτε να καλείτε από αυτή τη στιγμή 23-10-287-38. FM Γενό, το σχολείο σας, το μήνυμά σας στο 54-222. 62 λεπτά του ευρώ η τιμή του SMS σας. Λοιπόν, λέγαμε για τον τελικό, έτσι. Έχουμε, λέγαμε και τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος και έχουμε και ανακοίνωση του Ολυμπιακού με ευθεία επίθεση κατά του Μελισανίδη. Μόλις βγήκε η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Ένα... λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό πως ο τελικός του κυπέλου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ θα αναβληθεί. Ωραία, οι Ερυθρόλευκοι εξαπέλυσαν επίθεση στο Δημήτρη Μελισανίδη και τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοργανώσεων, Παναγιώτη Δημητρίου, τον οποίο τον αποκαλούν υποτακτικό του Μελισανίδη.
Νομίζω ωραία πράγματα. Κάτι μου θυμίζει αυτό το. Ωραία πράγματα, ωραία. Μέσω ανακοίνωση που μοίρασε στα φιλικά προ το μέσα μαζική ενημέρωση του Ολυμπιακού, έκανε ευθεία επίθεση στον ισχυρό άντρα τη ΣΑΕΚ, Δημήτρη Μελισανίδη, κατηγορώντα τον για μεθοδεύσει προκειμένου να μην γίνει άμεσα ο τελικό του κυπέλου Ελλάδο. Ωραία. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Πώ έλεγε στην ελληνική ταινία, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ποιο το λέγε κιόλα. Ο... Τώρα δεν μου έρχεται το όνομα και εμένα το. Ο Λιόπουλος, Ντίνος Λιόπουλος. Ναι, λοιπόν, σωστά. Πάμε στο φίλο 23-10-287-3-8. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βασικά σήμερα άκουσα τον Κούγια στο Κρίσανθο, ρε παιδί. Ναι, ναι, αυτό ωραία σας μας έδωσε, το ξεχάσαμε, για πες. Α, δεν το πήρα πριν αυτό. Βέβαια. 50 λεπτά της ώρας σε συνέντευξη. Θυμίζει πολύ τον συμπολίτη. Βέβαια, σε κάποια φάση ο Στέργιος του είπε, ξέρω εγώ, ότι λέει αν είχα μια υπόθεση θα πουλούσα και το σπίτι μου, ας πούμε, για να με αναλάβετε. Αλλά σαν παράγοντα, ας πούμε, δεν σας... Ναι, ναι, αυτό το άκουσα. Κάνα δεκάλεπτο τους άκουσα live. Αυτό είναι μεγάλη αίσθηση, ας πούμε, για να δεις ότι ο Κούγιας, ας πούμε, ρε παιδί μου, όταν μιλάει με κάποιους, πόσο πολύ τους νομπάρει. Σε κάποια φάση που πήγαν να το διακόψουν, mm-hmm. τους κάνει μια αίσθηση. Όταν μιλάω, μην πετάξεις τις πορδές, να πούμε. Ναι, και αυτό το άκουσα, η αλήθεια είναι. Είπε τέτοιο πράγμα. Ναι, βέβαια το πήρε πίσω μετά. Το ανακάλεσε. Δηλαδή, επειδή λένε τώρα κάποιοι είστε στον Γιώργο να το βγάλει, εγώ πιστεύω αν είμαι στον Γιώργο, ας πούμε, τον διευθυντή, θα έχει γίνει μανούρα, ας πούμε, τέλος πάντων. Εντάξει, απαράδεκτο αυτό που είπε, εντάξει. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Ασχέτως τι λέει, αν αυτά που λένε σωστά ή λάθος, έτσι. Το θεωρώ τις περισσότερες. Το αρέσει, δηλαδή, να είναι το κέντρο του κόσμου, γιατί άρχισε να διαφημίσει ότι όλες τις μεγάλες υποθέσεις έχει αυτό. Δηλαδή, έχω. Την παιδί Μαρκέλα, 10χρονη, έχω το Βιτριόλ, έχω όλες τις μεγάλες υποθέσεις, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, κύριε, σαν δικηγόρος είναι κορυφαίος. Αλλά τα παράγοντας, ας πούμε, και αυτός και ο Μπέος έχουν... Άκουσε με λίγο, Γιώργο. Και κορυφαίος παράγοντας να ήταν και κορυφαίος δικηγόρος που είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Το ότι έχει δημοσιότητα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν την επιζητά κιόλας, έτσι. Εγώ αυτό θα το έλεγα. Γιατί λέει, έλεγε. Έχω ανάγκη από δημοσιότητα. Ναι, την έχεις. Εφόσον την επιζητάς, την έχεις. Φυσικά την έχεις. Μπορεί να μην τη χρειάζεται στο επαγγελματικό επίπεδο, αλλά προσωπικά την αναζητά. Φυσικά και την θέλει. Δεν έχει ανάγκη το ποδόσφαιρο, γιατί την παίρνει από τις κορυφαίες υποθέσεις που αναλαμβάνει, ρε παιδί μου. Ναι, ρε φίλε, ότι κάποιος έχει δημοσιότητα δεν σημαίνει ότι δεν την επιζητάει και περισσότερη από αυτή που έχει. Δεν είναι, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ναι, πάντως κοίτα, εγώ αν είχαμε και κάποιον. Πιο δυνατό επιχειρηματία, θα ήθελα και τον Κούγια, ας πούμε. Δηλαδή, να έχουμε ένα δυνατό επιχειρηματία, να έχουμε και τον Κούγια, ας πούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Κούγιας είναι ο δικηγόρος του Μαρινάκη, να πούμε. Δηλαδή, ο Μαρινάκης είναι κορόιδο που τον έχει τον Κούγια αυτή τη στιγμή. Σημαίνει ότι είναι πολύ δυνατή η βοήθεια, ρε παιδί μου. Εγώ δεν θα τον ήθελα, φίλε. Εντάξει, αν είχα έναν δυνατό οικονομικά, έτσι. Αν είχα έναν δυνατό οικονομικά, δεν θα ήθελα εγώ. Ούτε τον Μπέο, ούτε τον Κούγια. Σαν δικηγόρο άλλο, εσείς πώς το εννοώ. Πώς... Ο Μπέος κατηγορείται για πολύ κοντά τον Κούγια, θα τον ήθελα. Ένα λεπτό. Κατάλαβα τον θέλει σαν παράγοντα, ποδοσφαιρικό παράγοντα ή σαν δικηγόρο. Ή σαν νομικό εκπρόσωπο. Δεν το κατάλαβα. Να έχω ένα δυνατό τέτοιο όπως είναι ο Μαρινάκης και να έχω νομικό εκπρόσωπο τον Κούγια. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Εγώ νόμιζα τον θέλει σαν πρόεδρο, ας πούμε. Ρε παιδί μου, να είχαμε ένα φραγκάτο και ήθελες πρόεδρο. Και ήθελες πρόεδρο τον Κούγια. Δεν πιστεύω τέτοιο πράγμα. Όχι, ένα φραγκάτο και ο Κούγια ήταν ο δικό εκπρόσωπο. Σε αυτό συμφωνώ. Αυτό είναι άλλο. Σαν δικηγόρο. Η εντύπωση την Κυριακή που βγήκε τελευταίο σε παιδί μου ο Γεσίας ήταν φοβισμένο και ο Ζάχο πάρει ένα σακί. Πώς το ήταν ένα σακί. Ο Γεσίας σε πληροφορώ. Σε πληροφορώ και άμα θες έχω και αποδεικτικό στοιχείο, το έπαιξε χ. Ένα ποσόν. Λίθια, μπράβο. Βέβαια. Χ. Πάρει και ένα τσουβάλι και θα μαζέψουμε. Τι πλάκα έκανε. Άμα είχες Facebook θα σου έστελνα τη φωτογραφία. Το έπαιξε χ. 3 ευρώ το έπαιξε. 3 ευρώ το έπαιξα και εγώ να πω. Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε. Το θέμα είναι το έπαιξε. Τώρα το πόσο έπαιξε δεν παίζει. Όταν παίζεις... Ένα λεπτό, ρε Γιώργο. Όταν παίζεις από 20 λεπτά ως 100 ευρώ, παίζεις για να χάσεις ή για να κερδίσεις. Για κερδίσεις. Τότε. Άμα πίστευε ότι θα λήξει 3-4-0, θα το έβαζε 4-0 ακριβές σκορ. Θα το έδινε πολύ περισσότερο από αυτά που πήρε. Βγήκε φοβισμένο σαν να παίζει με την Παρσελόνα. Ναι, αυτό είναι άλλο. Εντάξει, ρε φίλε, η κατάσταση του Άρη δεν ήταν και για αισιοδοξία, αλλά εντάξει. Οι άλλοι ρε φίλε,
ρώτησε λίγο η άλλη, αυτή τη στιγμή έχουν γεμίσει με βετεράνους παίκτες, οι οποίοι είναι στη δύση της καριέρας τους. Έτσι. Ναι. Ο πρώτος μπορεί να είναι πολύ δυνατός επιχειρηματίας, αλλά επειδή από την μπάλα δεν έχει ιδέα, τον έχουν δαγκώσει και έχουν φορτώσει πολλά καπάκια. Mm-hmm. Και να σε πω και κάτι, αυτή η φάση τώρα με το Βιερίνια στο τέλος, τι με θύμισε τώρα, εσύ που έχεις καλό μυθικό. Θυμίσου λίγο μια φάση, στο Μαθηλισάνο που ήμουνα, στο Άρης Παναθηναϊκός που έχει τον Γκάλης εδώ στο Παλέ. Ναι. Σε κάποια φάση ο Βουρτιμάκος που το βουρτζούμιξε στον είχα το είχε ο Γκάλης και μου φέρνει... Έκανε θέατρο ο Γκάλης για να πάρει το επιθετικό φάουλ, είναι η φάση που τον έβρισε το Παλέ της Σπορ. Τον είχε παίξει δυνατή άμυνα, άπλυγο. Και σε κάποια φάση ο Γκάλης δεν είναι συνεδρισμένος, του κάθισε ένα μπάτσελ στο βουρτζούμιξε. Εντάξει, και εκεί ο Βουρτζούμης, ας πούμε, άρχισε να κλαίει και άρχισε το παλέ κάποιοι, όχι εγώ δεν θα το έκανα με τίποτα αυτό, να βρίσκουν τον Γκάλη. Ναι. Αλλά ο Γκάλης εκείνη τη στιγμή στάθηκε και ίσως συνέβη και στη δίκη της καριέρας του. Η γραμμή σου είναι άθλια, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πώς ακούγεις, είναι άθλια η γραμμή σου και δεν ακούγεις και καλά, ας πούμε. Μ' ακούς τώρα. Ναι. Τώρα καλύτερα. Τέλος πάντων, ο Βιερίνια, παιδί μου, θεωρώ ότι είναι στη δίκη της καριέρας του, απλά τώρα αυτό που έκανε. Έπεσε στα μάτια όλου του κόσμου, δηλαδή. Τώρα να σπρώξει ένα παιδί τώρα. Εντάξει, δηλαδή μου φαίνεται ότι είναι στο σημείο που ήταν το Σουνίδης, δηλαδή που είχε γίνει 100 κιλά και έστωνε τον ποπό του κάτω στο έδαφος. Δηλαδή είναι για να τον είδα λίγο με κιλάκια τον Βιερίνια. Τέλος πάντων, αυτά είναι το πάγο, δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει. Καλά, εντάξει, τώρα για μια φάση δεν απομυθοποιήθηκε. Okay. Απλώς αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό. Τώρα για ποιο πράγμα, για ποιο λόγο το έκανε, είναι θέμα συζήτηση. Είναι βετεράνος και αυτός και είναι θυμωμένος επειδή δεν του δώσανε 110 χιλιάρια για να παίξει τα play-off, να πούμε. Δεν είχε ανάγκη τα λεφτά να πούμε. Καλά, στην Ελλάδα και βετεράνος να είσαι, παίζεις μπάλα, έτσι. Δεν είχα βετεράνος στο επίπεδο του Βιερίνια μπορεί να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άνετα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα παίζουν άλλοι κι άλλοι. Αλλά όχι για να παίρνει 2 εκατομμύρια που με είπες, έτσι. Λοιπόν, κλείσε με αυτό. Μπορεί να κρατήσει για τον Βιερίνια και τον Αμπελαλέ. Και πιστεύω του χρόνου, ας πούμε, τριτοτέταρτη με τον Σόρι, ας πούμε. Όσο τους βετεράνους του έχουν πατζέψει. Τριτοτέταρτος ο ΠΑΟΚ του χρόνου σου βάζω στοίχημα ό,τι θες, ότι δεν βγαίνει. Ναι. Ο Άρης, άμα πληρώσει τα μπάκια και φέρει τις παίξεις που θέλει ο Θεόδωρος, θα είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ του χρόνου. Σε βάζω δεν μπορεί να είναι. Σε αυτό σου βάζω τα διπλά. Έλα. Έγινε. Εντάξει, θα δούμε. Έγινε. Κάτσε να δούμε τις μεταγραφές. Μην γινόμαστε έτσι κι εμείς μεγαλομανείς. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Έλα, Ζάχο, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Και Στέλιος, έτσι. Όχι μόνο Ζάχος. Ναι, δεν το ξέρω το φίλο, γι' αυτό. Στέλιος. Στέλιος είναι δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, έτσι. Πάμε. Από Περού σας παίρνω. Δεν ξέρω αν είναι καλή γραμμή, γιατί μέσα στο Skype παίρνω. Περού. Πράβ. Μια χαρά, καμπάνα. Τέλεια ακούγεσαι πάντως. Τέλεια ακούγεσαι, πραγματικά. Ωραία, το Skype, κάνει δουλειά το Skype. Το όνομά σου, αν θέλεις. Μας είπες, δεν ξέρω. Μας το είπες το όνομα, γιατί. Αντώνης λέγομαι. Έλα. Για φίλαθλος που υποστηρίζω τον Όφη τα τελευταία 2 χρόνια. Τα δύο, τα άλλα, τα προηγούμενα για τι υποστηρίζεις? Πριν τα δύο τι υποστηρίζεις? Πριν τα δύο δεν υποστήριζα, γιατί καμία. Έχει ένα διάστημα που δεν ασχολούμαι. Ήμουνα μέχρι και να έρθει ο Σαββίδης, στην αρχή ήμουνα ΠΑΟΚ. Από ΠΑΟΚ, Όφη, θα σας ακούνε εδώ οι ΠΑΟΞίδες, να πρόσεχε. Έλα, Αντώνη, σε ακούμε. Ναι, όχι, δεν έχω θέμα με τον ΠΑΟΚ, ότι είμαι εκτός του ΠΑΟΚ ή κάτι τέτοιο. Απλώς δεν. Και να έχεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλά, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι άποψη έχεις, απ' την να την τεκμηρώνεις και έτσι να μιλάμε κόσμια. Σε ακούμε. Ωραία. Σήμερα είδα και ότι έγινε και η ανακοίνωση του Όφη για τους παίκτες που φεύγουν και είδα και ότι ο Σεμέδο δεν βγήκε στην ανακοίνωση, οπότε υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να μείνει. Σε γενικές γραμμές βλέπω ότι ο κορμός, ο βασικός των παιχτών μένει στην αυτό, ομάδα. Να σε ρωτήσω εγώ για να μπει τότε, γιατί δεν ξέρω τα του Όφη. Ο Ναμπή αυτός, για πες μου, είναι καλός παίκτης? Μένει. Ο Ναμπή δανεικός είναι ή... Όχι. Έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο να μπει. Α, σοβαρά. Ωραία. Ναι. Αυτή που είναι δανεική είναι ο Μεγιάδο. Mm-hmm. Ο οποίος λογικά μένει όμως, γιατί... Αυτός μου, Φιγκερέδο, πώς λέγεται αυτός, Φιγκερέδο. Αυτός του Όφη, δανεική είναι μόνο ο Μεγιάδο και ο Σεμέδο. Σοβαρά, αυτό το Φιγκερέδο, μπράβο, ναι. Ωραίο παικτάκι είναι. Ναι. Οπότε ουσιαστικά όλος ο κορμός, οι 15 παίκτες που παίζαν περισσότερο, ας πούμε, μένουν. Δεν έχει, εκτός από τον Άστο που, εντάξει, από τη ΓΑΜΑ Εθνική τραβάει την ομάδα, ήταν καιρός να φύγουν κάποιοι παίκτες. Mm-hmm.
οι βασικοί, ας πούμε, που ήταν μένουνε. Γενικά, καλά, φέτος μου άρεσε πάρα πολύ η χρονιά του Όφη, δεν το περίμενα ότι θα πήγαινε τόσο καλά. Ωραία χρονιά ναι. Αυτό που σε γενικές γραμμές όσον αφορά το πρωτάθλημα που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό με το Big Four, ρε παιδιά, έχει κουράσει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Δηλαδή με αυτές τις ομάδες όλη την ώρα πρέπει να αποφασίζουν, να μαλώνουν μεταξύ τους, να φέρουν διαιτητές, να διώχνουν διαιτητές, να κάνουν... Αυτό το πρωτάθλημα χρειάζεται και τις επόμενες, ας πούμε, του Big Four ομάδες. Να μην πω Big Five και Big Seven, δεν έχει σημασία το να πω. Δεν υπάρχει, φίλε, όταν πρόκειται για ένα πρωτάθλημα, όλες πρέπει να αποφασίζουν, έτσι, όλες έχουν λόγο. Εγώ αυτό... Ναι, απλά δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει. Και τώρα που έχουμε ένα δυνατό Όφη, από ό,τι διαβάζω και ο Κάναντι γυρνάει στον Ατρόμητο, οπότε λογικά θα έχουμε και ένα δυνατό Ατρόμητο του χρόνου. Προπονητάρο, ο Καρυπίδης λίγο, μας ξενέρωσε λίγο, εντάξει, που φεύγει τώρα. Οι πάντες, φέτος ο Άρης ήταν και αυτός πολύ δυνατός. Κρίμα δηλαδή που φεύγουν τώρα 10-15 παίκτες, πώς θα φύγουν, δεν ξέρω. Θα έρθουν άλλοι. Ναι, εντάξει. Απλώς καλό είναι να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Δηλαδή όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, δεν γίνεται κάθε χρόνο να αλλάζει 10-15 παίκτες. Αυτό είναι σωστόπουλος. Πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον κορμός 4-5-6 παικτών ενδεκαδάτων που θα παίρνουν μαζί έτσι. 2-3 χρόνια θα παίζουν μαζί. Και να κάνει να μπολιάει άλλους μαζί με αυτούς. Ναι, αυτό. Και άμα είχαμε δηλαδή και Άρη δυνατό, εντάξει τώρα τον Κούγια δεν τον πιστεύω καθόλου, οπότε Λάρισα δεν περιμένω να πάει παραπάνω, ούτως ή άλλως. Αλλά άμα είχαμε φέτος και στην επόμενη χρονιά, δηλαδή τον Άρη, τον Όφη και τον Ατρόμητο, να είναι οι από πίσω που έρχονται, όταν θα παίζει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα πλέον. Με αυτούς να ξέρουμε ότι θα παίξει μία έδρα και... Τουλάχιστον θα ζοριστεί και θα δεν ματώσουν υπάρχουν για να αυτά, πάρουν Αντώνη. Δεν υπάρχουν αυτά που λες, ρε φίλε μου. Δεν υπάρχουν αυτά. Και όσο να υπάρχουν θα είναι πολύ ελάχιστα, ας πούμε. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν θα αλλάξει. Μικρή διαφορά θα δεις, ας πούμε, από του χρόνου. Δηλαδή, τι περιμένεις, δηλαδή, να κάνει ο Ατρόμητος, ο Άρης και ο Τίξης με αυτά τα οικονομικά δεδομένα, τι να κάνουν δηλαδή και με την κατάσταση που εκρατεί εξωαγωνιστικά. Δεν περιμένω τον Ατρόμητο και τον Άρη τώρα να κάνει. Πάρουν το πρωτάθλημα. Αλλά, ας πούμε, να μπορεί να πηγαίνει ο ΠΑΟΚ στο Χαριλάο όπως πήγε φέτος και άμα είναι σε καλή μέρα ο Άρης να μην παίρνει το τρίποντο. Τι τέσσερα έφαγε φέτος. Καλά, ένα δίκιο το έχεις. Φέτος έφαγε τέσσερα, του χρόνου πάμε για έξι. Φέτος ο Άρης ήταν πολύ δυνατός. Λίγο με ακριοκοίταξε ο Στήλος απέναντι από την αλήθεια. Ένα μαχαίρι το πέταξε, το απέφυγα. Έτσι λίγο. Κύριε Στέλιο, πήγες και έφαγες τέσσερα και τα έφαγες και δίκαια. Ακόμα και δεν είπε τίποτα. Εγώ για την τεσσάρα στο Χαριλάο δεν κατηγόρησα τον Άρη. Πλάκα κάνω τους ίδιους. Χαριτολογώντας τα λέω έτσι, εντάξει. Ο Στέλιος ίσα. Είναι πολύ λογικός. Ναι, κλείσε με αυτό, Αντώνη. Κλείσε, φίλε μου, με αυτό που θες να πεις, με αυτή τη σκέψη σου. Να δούμε ωραία μπαλίτσα, λέω, του χρόνου. Και όσο μπορούν λίγο να σκέφτονται και οι ομάδες ποδοσφαιρικά για να πάει λίγο μπροστά και αυτό το ελληνικό το άμφυρο ποδόσφαιρο αυτό. Να σε καλά, να σε καλά και να σε ακούμε και πιο τακτικά, Αντώνη, οκ. Okay. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στους δύο φίλους και να κάνουμε το τελευταίο διαφημιστικό. Καλησπέρα. Τι ήθελα. Έλα, γεια σας, παιδιά. Χαίρετε. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, το όνομά σας, αν θέλετε. Έλα, Ζάχο και Στέλιο, Τάσος, πάω χτίσιμο. Α, έλα ρε Τάσο, έλα, sorry, δεν έχω το τέτοιο, ναι. Κάτσε λίγο να αυξήσω και εδώ. Έλα, ναι, τώρα σε ακούμε καλύτερα. Καλύτερα ακούμε. Σε ακούμε. Για την αγώνα, όπως δεν σχολίασαμε την προηγούμενη φορά, το σχολιάζουμε και τώρα, θέαμα κάτω του μετρίου και κλείνουμε εδώ. Για τον Κούγια δύο κουβέντες, δεν φταίει ο Κούγιας, φταίει αυτός που τον κάλεσε. Νομίζω... Τους αποκάλεσε όπως αποκάλεσε, αυτή τη στιγμή που τον καλέσανε. Άκουσαμε γιατί έχω λίγο Τάσο, έγινε γιατί έχω λίγο άποψη. Έγινε, δεν ξέρω, άκουγε ο κύριος Κούγιας το Σάββατο το βράδυ μετά, ναι, και πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα σαν ακροατής και νομίζω τον είπαν και σωστά, τον είπαν να βγει την άλλη μέρα γιατί. Εντάξει, τώρα Σάββατο βράδυ και μετά τα ματς, ναι. Και κλείστηκε σαν ραντεβού, ήταν σαν ραντεβού έτσι και αποφασίστηκε να είναι φυσικά εδώ πέρα στην εκπομπή που είναι και ο Στέργιος για να υπάρχει και ο αντίλογος. Είδε καλά το σεβάστηκε. Νομίζω κανονικότατα μίλησε ο Στέργιος, εντάξει. Είπε ότι... Όχι, ο Κούγιας τι... Α, καλά, εντάξει. Ο Κούγιας είπαμε, φίλε, είναι ο Κούγιας είναι one man show, ας. Εννοώ σαν τέτοιο, δεν κρίνω αυτά που λέει. Εννοώ ότι ο άνθρωπος θέλει ένα προβολέα πάνω του. Θέλει να είναι ένας προβολέας συνέχεια πάνω του.
Εντάξει, τι θα κάνουμε, ρε φίλε, τώρα αυτό είναι ο Κούλιας. Σε καλούμε στη δικιά μας την εκπομπή και κάθε σε λες αυτά που λες. Το πήρε πίσω βέβαια. Μετά δεν γινόταν, μην το πει, γιατί όπως είπε και ο Στέλιος θα το. Θα. Κάτι είπες, δεν ακούστηκε. Όχι, και εγώ δεν μπορεί να σε λύσω τον Καπινελί και μετά το πάω πίσω. Δεν είναι αυτό. Ναι. Κατάλαβε τώρα που το λέω. Ναι. Και συμφωνώ και ναι. Μοντάριζε ο Χρυσανθός, γιατί ό,τι έλεγε ήταν του πάω. Καλά, και κατά του Άρη έχει πει ο Κούλιας, έτσι. Και κατά του Άρη έχει πει ο άνθρωπος, έτσι. Ναι, σε αυτό το διάστημα δεν λέει κατά του Άρη. Ναι, τώρα εντάξει, δεν λέει κατά του Άρη. Ναι. Ναι, γιατί ο Άρης δεν υπάρχει στο Άρη να τόσο κοινά κοντά. Εντάξει, ναι. Αυτό δεν σου λέω άμα έλεγε. Ας είχε την παλιά ομάδα ο Άρης και τα λέγαμε μετά. Τέλος πάντων. Τώρα ο άνθρωπος που βγαίνει με ζάχο και λέει ότι τρώει ξύλο από την γυναίκα του και τσόκαρα τώρα. Ναι, αυτά είναι παλιές δηλώσεις βέβαια, εντάξει. Δεν θυμάμαι για κάποιον έλεγε και είπε ότι θα τον έδερνε, δεν θυμάμαι τώρα. Γιατί άκουσα από το 50 λεπτά που είναι η συνέντευξη, κάνα τέταρτο άκουγα να πω την αλήθεια γιατί ήμουν έξω μετά. Είχα μια δουλειά, μπήκα σε ένα γραφείο, δεν μπορούσα να ακούσω. Υπάρχει βέβαια, υπάρχει, έχει, νομίζω και έχει ανέβει η συνέντευξη. Έχει ανέβει στο site του, στο YouTube, στο κανάλι του Λίμπερο. Το βιογραφικό μετά, αν το κουβέντα κάθε φορά το ίδιο, ξεκίνησε με τον Στερβάκ, από φτωχή οικογένεια. Εντάξει. Λες και εμείς είπαμε ότι είναι εφοπλιστής, είμαστε νέας τώρα που ξεκίνησε. Εντάξει, αυτά δεν είναι άδικο, δεν ενδιαφέρουν. Ότι είναι καλός η δουλειά του είναι δεδομένο. Όπως είναι δεδομένο αυτό που είπε, ότι θέλει ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα προβολέα πάνω του. Αυτό δε, ό,τι και να το πει, δεν θα το δεχτεί βέβαια, αλλά είναι έτσι. Τώρα τι θα κάνουμε, το αλλάξουμε, δεν γίνεται. Δεν έγινε. Αυτό είναι τέλος πάντων. Τώρα αυτό που κάλεσα να πει και τώρα τελείωσε, θα μου πει το θέμα. Τώρα για το φίλο του Αριανού, δύο κουβέντες. Για τον Γιώργο λες. Ναι, αυτά που είπε τώρα. Κάποιοι να πιστεύουν οι Αριανοί. Ποιο, για ποιο λες από όλο. Για το. Αυτό που πήρε τώρα τελευταία εκεί που άρεσε να τραβήξει πάνω τον Πάοκ. Για το ότι ο Άρης θα τερματίσει πάνω από τον ΠΑΟΚ. Καλά, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να τερματίσει ο Άρης. Ναι. Εγώ μπορώ να μην σε ξέρω προσωπικά ό,τι ποσό θέλει. Εγώ το στείλω προσωπικά σε έναν, τα κρατάς ή τα λεφτά. Εντάξει, δεν θα βάλει. Δεν θα βάλει. Άσε τώρα. Εντάξει, δεν θα βάλει. Αν έχει τα. Να μην καταλέγει αερολογίες. Εντάξει, μπορεί να το πει και χαριτολογώντας ο άνθρωπος τώρα. Εντάξει, μην το παίρνουμε. Άκουσε με. Είπαμε. Εγώ σου λέω, Άρη, λέω, Ζάχο. Αν του χρόνου που βγουν τέσσερις, ο Άρης πάρα πολύ δύσκολο να μείνει στην τετράδα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Άμα είναι τα δεδομένα τα ίδια που είναι φέτος, ναι, έτσι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι σμπρώχτηκε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Είχε μία-δύο όντως κακές διαιτησίες, με την Ξάθη και άλλη μία, αν θυμάμαι καλά. Αλλά πιστεύω ότι είχε τεράστιο σμπρώξιμο ο Παναθηναϊκός. Και τα δεδομένα δύσκολα να αλλάξουν τα φετινά. Όταν αλλάξει η ΕΠΟ, ναι, μπορεί να αλλάξουν. Αλλά επειδή και φέτος θα είναι ο κύριος. Το φθινόπωρο έχουμε εκλογές. Το φθινόπωρο θα έχει τρέξει το πρωτάθλημα όμως. Εντάξει. Εσύ, Ζάχο, πιστεύεις αν χτυπιέται για την τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με Άρη, ποιος θα πάει τα σφυρίγματα. Με οποιαδήποτε ΕΠΟ. Όχι με οποιαδήποτε ΕΠΟ, σου ή ο ΠΑΟ. Όχι με οποιαδήποτε ΕΠΟ. Παίζει ρόλο ποια ΕΠΟ θα είναι. Όχι, βέβαια. Είναι διαφορετικό. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει αντίπαλο με ΠΑΟ και με Άρη, θα τα πάρει τα σφυρίγματα. Εγώ τον Παναθηναϊκό, α πούμε, ειδικά αυτό τον Παναθηναϊκό, γιατί μην λέμε τα ίδια, ο Παναθηναϊκός τεράστιο μπραντνέμι, έτσι και ο οργανισμός, αλλά αυτό τον Παναθηναϊκό δεν το φοβάμαι τώρα. Εντάξει, δεν φοβηθώ τώρα. Εγώ θεωρώ ότι και φέτος ο Άρης ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει. Υπάρχουν άλλα πράγματα που δίνουν πόντους σε κάποιες ομάδες και άλλα πράγματα που παίρνουν πόντους από κάποια ομάδα. Όλα παίζουν ρόλο στην Ελλάδα και τη λέτε. Βέβαια, βέβαια. Καλά. Εντάξει, φέτος ο Άρης τον πέρασε τον Παναθηναϊκό στα εισιτήρια. Ναι, φέτος τον πέρασε. Αλλά όλα παίζουν ρόλο. Καλά, εντάξει, ο παδός του Παναθηναϊκού είναι ξενερωμένος με αυτό που το οποίο βλέπει. Γιατί είναι και ξενερωμένος και με τα εξωαγωνιστικά που γίνονται και δεν συμμαζεύεται. Τάσο, κλείσε με αυτό, κλείσε μόνο με αυτό. Ναι, Ζάχο, στη Σούμα, ο Παναθηναϊκός, άμα το πάμε σαν Πρεστίζ, είναι η μεγαλύτερη ελληνική ομάδα. Με αυτά που έχει προσφέρει στην Ευρώπη, θα μπει στα παλαιότερα χρόνια. Αυτό είναι γεγονός. Από πλευρά τίτλων, όχι σαν Πρεστίζ, ναι, έτσι είναι όπως το λες. Στην Ευρώπη, ναι, ναι. Στην Ευρώπη έχει καλύτερες πορείες. Να κλείσω και με τον φίλο του Πανιόνιο. Εγώ προσωπικά δεν ήθελα να πέσω Πανιόνιο. Είναι η ομάδα που συμπαθώ στην Αθήνα. Οι Πάντερες τα έχουν καλά και με τους Ηρακλειδείς και με εμάς τους Παοκτσίδες. Τώρα μην άρεσε, ξέρω γιατί δεν τα έχουν καλά. Δεν τους χωρίζει και τίποτα πάντως. Καλά, με κανένα δεν μας χωρίζει τίποτα, αρέσει. Με κανένα δεν μας χωρίζει τίποτα. Τι μας χωρίζει, προς Θεού. Εκτός από την τρέλα του κόσμου, οι Πάντερες είναι οι καλύτεροι κάτω. Ξέρουν και από μπάλα και από μπάσκετ. Γιατί λίγοι φιλάθλοι ξέρουν και από τα δύο. Παρόλα τα προβλήματα που περνάνε. Και αυτά, παιδιά, με λίγα λόγια. Να σε καλά. Να σε καλά. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες μέρες. Τάσο, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ. Ο Πανιώνιος, ο δύο τελευταίων ετών, ήθελε να πει. Είναι η αλήθεια. Καλησπέρα, φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Καλά είμαστε. Παλεύουμε εδώ, εκπομπούλα. Ζάχο,
Ναι. Το όνομά σου όμως. Έλα ρε Αργύρι, sorry ρε φίλε. Είναι μια φωνή που δεν μπορώ να σε κάνω. Εντάξει, ούτε πράγμα. Δεν μπορώ να. Πάμε. Ένα μεγάλο μπράβο θέλω να σε πω. Γιατί? Για ό,τι λες. Γιατί τι είπα. Γιατί τα λες μέσα από την καρδιά σου και τα λες και δεν είσαι από τους λίγους που δεν παίρνουν χαρτάκι, Ζάχο. Έχει χαρά, μεγάλη σημασία αυτό. Γιατί πιο πολλοί τώρα παίρνουν χαρτάκια. Χαρτάκι γιατί να πάρω, δεν έχω φίλε μου καμιά φιλοδοξία ούτε. Εντάξει, για ποιο λόγο. Ξέρουν, όσοι ακούνε να το ξέρουν ότι είναι μια εκπομπή. Χαρτάκι, όπως... χαρτάκι έχω μπροστά μου να σου πω την αλήθεια, Αργύρη, αλλά είναι για τις διαφημίσεις. Είναι γιατί πρέπει να τις διαβάσω μετά, έτσι. Δύο χαρτάκια. Όπως και ο Τάσος τόσα χρόνια. Αλλιώς και οι δύο τώρα θα ήσασταν πολύ πιο πάνω σε κάτι πολύ πιο ψηλό και δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Έτσι. Μια χαρά. Θέλω να πω ότι για μένα τα play-off δεν πρέπει να ξαναγίνουν. Αυτός που βγαίνει πρώτος να παίρνει το πρωτάθλημα, συμφωνώ. Όπως είναι κανονικά, γιατί είναι μια παροδία είναι και οι παίχτες είναι κουρασμένοι σαν ταλέπορους τους βλέπεις και ο κόσμος καλοκαιριάτικα δεν έχει πολύ τη διάθεση. Τι θα κάνει, το πρωτάθλημα ωραία. Καλά, φέτος προέκυψε, φέτος να προέκυψε αυτό που σου λέει και ο Στέλιος. Ναι, αλλιώς δεν θα γινόταν. Ναι, εντάξει. Γιατί είναι και 26 ομάδες ήταν φέτος, 26 αγωνιστικές, sorry. Οπότε θα πήγαινε κανονικά έτσι με τα play-off, έτσι. Αλλά τώρα συμφωνώ. Πότε αρχίζει το πρωτάθλημα? Το πρωτάθλημα 12 Σεπτεμβρίου αρχίζει. 12 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, παιδιά, τώρα δεν θα έχει κόσμο τίποτα, δηλαδή. Νομίζω μέχρι τέλος του. Νομίζω αυτό που λέω Ζάχος. Ναι, μέχρι τέλος αυτής της χρονιάς νομίζω δύσκολα. Α, μάλλον τέλος της χρονιάς είναι όλη η χρονιά. Όχι, όλη η χρονιά. Η μισή είναι. Θα το κάνουν και την άλλη χρονιά. Το χειμώνα τώρα. Κάτι ακούω τώρα, γιατί μια που το λες εδώ, κάτι για ένα εμβόλιο λέει ότι θα αρχίσουν στην Αγγλία, κάτι στην Οξφόρδη. Στην Οξφόρδη, κάτι βρέθηκε λέει ένα τώρα. Να τελειώσουμε με αυτό γιατί. Πολύ μας τυράνισε. Μας τυράνισε δηλαδή και ψυχολογικά και εγκεφαλικά και έτσι. Μας τυράνισε αυτό το πράγμα ρε παιδί μου. Και από τη δουλειά μας χάσαμε λεφτά και από το... και τους ανθρώπους μας δεν βλέπαμε, μην τα ξεχνάμε έτσι εύκολα. Βέβαια. Ήμασταν μέσα στα σπίτια μας σαν φυλακισμένοι, σαν... πώς τα ξεχνάει ο κόσμος τόσο ωραία. Τι ήθελα να πω άλλο. Για το μπάσκετ, δω, τι γίνεται. Θέλουμε από την Παρασκευή να πούμε δύο λόγια και ο Στήλιος και εγώ για το μπάσκετ. Τι να πω, ρε φίλε. Και την Τρίτη προσπαθήσαμε. Δύο φορές την προηγούμενη βδομάδα. Ενδιαφέρει τον κόσμο, παιδιά, το μπάσκετ. Νομίζω ότι δεν το ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει και πολύ. Εμένα με ενδιαφέρει. Αν έχετε δύο-τρία λογάκια, δηλαδή προς το τέλος. Okay. Κλείστε τις γραμμές στο παραπέντε, στο παραέξι. Πείτε δύο λογάκια για το μπάσκετ και τον μπάσκετ. Αν μπορείτε και αν ξέρετε πράγματα, είναι ευχάριστο να ακούσουμε και για το μπάσκετ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Συνεχίστε έτσι, να η εκπομπή καλά. Όχι στα ύψη θα πάει, θα περάσει κάθε ακροματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, θα σου δώσω Μαργέρη το τηλέφωνο εδώ των διευθυντάδων να πεις δύο καλά λόγια. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στους δύο τελευταίους φίλους και να κάνουμε το διάλειμμα, παιδιά, γιατί καλά, τι να το κάνουμε, θα σου πάνω. Θα το κάνουμε. Καλησπέρα. Γεια, καλησπέρα, Γκάλι της Ξεροκρίνης. Καλησπέρα, Ξεροστέλιο. Χαίρετε, χαίρετε. Πώς με είπες, Γκάλι. Γκάλης Ξεροκρίνης. Ήμουνα ο Πατ Ράιλι, να ξέρεις. Ο Πατ Ράιλι ήμουνα στην παρέα, γιατί ήμουν από μπάσκετ σκάμπας, ας πούμε. Κατάλαβες και έβλεπα έτσι πολύ NBA. Θέλουνε με τον Τάσο τον Τρέγια εκεί πριν από 60 χρόνια που ήσασταν νέοι να δίνετε κόντρες με τα παπάκια, ο ένας να έχει υπό τους ήχους τον Αλφαβίλ και ο άλλος του Κοντολάζου. Τώρα διάλεξε ποιος είναι ποιος. Εγώ Αλφαβίλ. Αλφαβίλ είμαι. Ο Τάσος δεν ξέρω αν έπαιζε μπάσκετ. Δεν νομίζω να έπαιζε μπάσκετ παλιά. Όχι, μπάσκετ. Δεν νομίζω. Για μπάλα τον κόβο να έπαιζε. Τι να έπαιζε, θα είχε σπάσει τα ταμπλό. Τι να έπαιζε ο καημένος. Θα είχε αλλάξει 2-3 ταμπλό στο σχολείο. Λόγω τάσου. Ενώ εσύ είσαι πιο μπασκετόφατσα. Εγώ είμαι κατά και μπασκετόφατσα και ποδοσφαιρόφατσα. Είμαι και τα δύο. Είμαι dimension. Έτσι κατάλαβε, double fast. Είσαι απ' όλα, αλλά δεν έπαιξε τίποτα. Όχι, έκανα. άκου τώρα, το έχω πει αρκετές φορές. Έκανα τρεις προπονήσεις στα Τσικό του Άρη. Το έχω πει νομίζω και την πρώτη χρονιά πέρσι. Τρεις προπονήσεις στα Τσικό του Άρη. Και με έβαλε ο συγχωρημένος, πώς λέγονταν αυτός, που είχε βγάλει πολλά ταλέντα από Χατζή. Ναι, ένας Αριανός να μου το στείλει, τέλος πάντων, που συγχωρέθηκε ο άνθρωπος. Με είχε βάλει ενώ ήμουνα εξτρέμ, με είχε βάλει αριστερό μπακ και έβαλα ένα αυτογκολ. Έκανε μια σέντρα τσουπ, τη γύρισα στον τερματοφύλακα. Πού να την πιάσει ο τερματοφύλακας. Ο τέτοιος θα ήταν. Ο Μιχόπλος θα ήταν. Δεν το πιάσε. Το πουλί. Λοιπόν. Ο Κατσίκη. Και μετά δεν πήγα άλλο, φίλε. Τρεις προπονήσεις έκανα. Αυτή είναι η θητεία μου η τέτοια. Μικρή ήταν, μικρή. Και στο μπάσκετ φυσικά ήμουν το playmaker του σχολείου του Λυκείου, έτσι. Ένα 85 playmaker, τότε έπαιζε ένα 85, έπαιζε ο Σέντερ. Όχι ο playmaker, αλλά ήμουν ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
Για την τότε εποχή στο θηρίο. Ήμουνα. Μάλιστα. Για πάμε και στα δικά μας. Τώρα τελείωσε τέλος το πρωτάθλημα. Εμάς μας πονέσαν τα μάτια εκεί με τους δημοσίους υπαλλήλους. Καλά είπε ο Στέλιος προηγουμένως. Αυτή ήταν το ΙΚΑ επί Πασόκ, ο ΤΕ, ξέρω εγώ τι να σου πω. Βάλε σε όποια δημόσια υπηρεσία θέλει. Τι καλό σα. Δηλαδή ήταν πάλι κουμπάρε, δώσε κουμπάρε, άντε σφίξτε να τελειώνουμε. Δεν μπορούσαν τα πόδια του να πάρουν. Απογοητευτική. Καταρχήν αντιεπαγγελματίε θα πω εγώ. Γιατί δεν μπορεί να ζητάτε από το Σαββίδι τα εκατομμύρια να τα παίρνετε κιόλα ρε κουφάλε και να μην παίζετε. Γιατί για τον λόγο δεν πληρώνονται ρε παιδιά. Για να ξέρω τι γίνεται. Το άλλε το αποσύρει βέβαια, έτσι. Ναι, ναι, ακριβώ, ναι. Λοιπόν, από το αποσύρω βεβαίως. Αλλά δεν μπορεί να μην δίνεται αυτά που πληρώνεται, τέλος που πληρώνεται τέλος πάντων. Ο προπονητής μας, τώρα θα συμφωνήσω με τον Στέλιο, σε αυτή τη φάση που είμαστε και να το διώξεις θα κάνεις περισσότερο κακό σε αυτή τη φάση. Δεν έχει χρόνο. Και να το κρατήσεις είναι το αναγκαίο κακό τώρα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι ούτε πίσω ούτε μπροστά. Δεν μπορείς να φέρεις κάποιο καινούριο. Δεν έχει και χρόνο, γιατί στις 28 του μήνα μαζεύονται για προετοιμασία. Ουσιαστικά θα ξαναζήσεις ένα ντεζαβού της περσινής σεζόν που φεύγει ο Λουτσέσκου, ψάχνεις να βρεις προπονητή, θα βρεις κάποιον προπονητή που προφανώς δεν θα τσεκάρεις το τι παίζει και θα έρθει αυτός και άντε να, μέχρι να μάθει το ποιος είναι τι, ποιον θέλουμε, ποιον πρέπει να πάρουμε κτλ. Ουσιαστικά θα ζήσουμε το πρώτο καλοκαίρι. Αμπέλ Φερέιρα. Αμπέλ Φερέιρα. Του χρόνου που θα πάρει Ντάμπλ θέλω να μετά θα κάνεις. Κάτσε να μην γραφτεί. Αμπέλ Φερέιρα. Για πες. Κοίταξε, μακάρι να γίνουμε, να διαψευστούμε και ο άνθρωπος να δείξει στη δεύτερη χρονιά φοβερή δουλειά και να τρίβουμε τα μάτια μας. Εγώ θέλω να διαψευστώ. Αλλά η πρώτη χρονιά είναι το λιγότερο απογοητευτική. Δηλαδή μια ομάδα πρωταθλήτρια που δεν έχανε πουθενά και έπρεπε να τη βγάλει στα δόντια για να την κερδίσεις, έγινε ξαφνικά η ομάδα των περπατητών. Εδώ είδαμε και ακόμα και ο Λιμνιός σταμάτησε να τρέχει, δηλαδή ντεφορμαρίστηκε και ο Λιμνιός. Κανένας παίκτης δεν βελτιώθηκε ατομικά, να πάμε και στο ατομικό κομμάτι, ούτε η center form, ούτε η εξτρέμας. Και γενικά όλη η ομάδα... Ο μοναδικός που διακρίθηκε, μπορείς να πεις στη φετινή σεζόν, ήταν ο Μίσιτς. Με ο το Φερέιρα. Ο οποίος ήταν η ευχάριστη αποκάλυψη, το αυτό. Οποίο το είπαμε πέρσι στην εκπομπή που είχαμε κάνει με τον Τάσο όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, τον πίστευα πάρα πολύ. Δυστυχώς το παιδί είχε ιατρικό θέμα. Εντάξει, με αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ χρειάζεται λύση άμεση. Θέλει δύο χαφάρες. Δηλαδή, όταν λες ότι πληρώνω χαφ το εκατομμυρίο, το 2 εκατομμυρίων, δεν πρέπει να είναι χαφ οι οποίοι θα περπατάνε. Θα πρέπει να είναι οι χαφ οι οποίοι θα είναι κλωνοποιημένοι σε όλο το γήπεδο. Παντού θα βλέπεις ένα χαφ, όπως έχει ο Ολυμπιακός στον Καμαρά. Αν θες, όπως έχει ο Άρης στον Σάσα. Θέλεις ένα Σάσα όμως όχι να κόβει μόνο, αλλά και να δημιουργεί και να σκοράρει. Γι' αυτό και τον πληρώνεις 1,5 εκατομμύριο έτσι και 2. Δεν τα δίνεις αυτά τα λεφτά για να τα πετάξεις στον κάδο. Καλά, τέτοια συμβόλαια στο νέο ΠΑΟΚ. Για να κάνει μόνο μια δουλειά στο γήπεδο, το θες πολυθεσίτη. Δεκάρι στην επίθεση, οχτάρι στο κέντρο, εξάρι στην άμυνα. Δηλαδή να τα κάνει όλα και να συμφέρει. Γι' αυτό και παίρνουν τα περισσότερα λεφτά. Ναι. Από εκεί και πέρα η άμυνά μας είναι καλή. Εδώ να δώσουμε ένα συγχαρητήρια στον Γκαρσία. Οι οποίοι είδες ότι οι δύο παίκτες του Γκαρσία αυτή τη στιγμή παίζουν δεκαδάτη στον ΠΑΟΚ και δεν υστερούν πουθενά. Δεν υστερούν τακτικά πρώτα απ' όλα, που πάει να πει ότι το έχουν διδαχθεί καλά το ποδόσφαιρο από την Ακαδημία, από τον προπονητή τους. Δεν υστερούν αθλητικά. Μην ξεχνάτε ότι είναι έφηβοι που έχουν παίξει μόνο με έφηβους και ξαφνικά παίζουν με άντρες και όχι μόνο άντρες, παίζουν με την ελίτ του ελληνικού πρωταθλήματος, με τους 6 καλύτερους, με τις 6 καλύτερες ομάδες, έτσι. Δεν παίζουν δηλαδή με λιμά. Και είναι και οι διακριθέντες του γηπέδου σε κάθε παιχνίδι. Οπότε αυτό σε όσους έχουν απορία αν ο Γκαρσία είναι καλός προπονητής, νομίζω ότι οι παίκτες του, δεν ξέρω εσύ τελείωσε αν διαφωνείς, το είναι ο καθρέφτης του στο γήπεδο. Δείχνουν δηλαδή ότι όντως κάνει δουλειά ο άνθρωπος. Ότι κάνει δουλειά στην ΚΑΠΑ 19, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και γενικότερα κάνει εκπληκτική δουλειά η Ακαδημία του ΠΑΟΚ, οι οποίες χρηματοδοτούνται και με 2 εκατομμύρια το χρόνο, που γίνεται εξαιρετική δουλειά. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν προωθεί τα δικά του παιδιά. Κοίταξε, νομίζω ότι το λάθος του οργανισμού δεν πιάνει τον προπονητή του, δηλαδή να του πει: κοίταξε να δεις, αυτό είναι το πλάνο μας, θα σου φέρουμε αυτούς τους παίκτες και από εκεί και πέρα 2-3 παίκτες κάθε χρόνο πρέπει να ανεβάσουμε πάνω. Αυτό. Διάλεξε εσύ ποιους σε άμεση συνεργασία, αλλά πρέπει να γίνει. Δεν είναι νομίζω ξεκάθαρο αυτό το κομμάτι. Δεν ήταν και επί Λουτσέσκου φυσικά, πόσο μάλλον τώρα. Τώρα νομίζω ήταν το αναγκαίο κακό, ότι έγινε δηλαδή επειδή δεν είχε επιλογές ο προπονητής και εν τέλει του βγήκανε. Ωραία. Φοβερέ, κλείσε με αυτό μόνο, γιατί έχουμε άλλη μια γραμμή για πάμε στο διάλειμμα.
Ναι, ναι, του πιστώνουμε αυτό το πράγμα, έτσι, αλλά όπως και του πιστώνουμε ότι εν τέλει άφησε αυτή τη βιόλα που ένα χρόνο μόνο από αριστερά και πίσω ο Μάτος, και πλέον ο ΠΑΟΚ με το 3-5-2 έδειξε να βρίσκει τουλάχιστον ένα σχηματισμό. Τέλος πάντων, αυτά από μένα. Ωραία. Καλή νύχτα μου. Να είσαι καλά. Και να τα λέμε αυτό το χρόνο. Έγινε. Σάω. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Το όνομά σας, αν θέλετε, βέβαια. Νίκος από Αθήνα. Σας ακούμε, κύριε Νίκο. Λοιπόν, του χρόνου θα ήθελα να ρωτήσω, πόσες ομάδες βγαίνουν στην Ευρώπη? Μία λιγότερη, νομίζω, θα βγει του χρόνου. Μία ή δύο. Μία. Τέσσερις. Ένα στο Champions League και τρεις στο UEFA. Αν ο Ολυμπιακός δεν κάνει κάτι, ξέρω εγώ. Αλλά δεν κάνει την υπέρβαση στην Ευρώπη. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και θα παίζουμε στο Europa League 2. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Είναι στα Σπάργανα, θα γίνει, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Λογικά είναι έτσι όπως το λέτε. 21-22. Θα γίνει το Europa League 2. Ναι. Δηλαδή θα παίζουμε με Μάλτα, Μολδαβία, Λουξεμβούργο. Θα χορτάσουμε νίκες εκεί. Εστονία, ναι. Θα παίρνουμε νίκες εκεί πέρα. Ναι, δεν ξέρω πώς. Πρέπει να πάμε να πάρουμε παιχταράδες 1,5 εκατομμύριο τώρα. Αυτό είναι για τον Στέλιο, κατάλαβα τι εννοείται, ναι. Λοιπόν, ακούτε εδώ, να ζούμε στην πραγματικότητα. Αν θέλουμε να φτιάξουμε ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα, εδώ πρέπει να γίνουν 12 οι ομάδες. Ούτε 20 να έχει κάθε ομάδα 4 παραρτήματα. Του χρόνου θα είναι το πρωτάθλημα των παραρτημάτων. Αν φέτος μας πονέσανε τα μάτια μας, του χρόνου θα στραβωθούμε τελείως. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Λίγο, πληθυσμιακά πρέπει να έχουμε 12 ομάδες. Γιατί σκέπτονται να κάνουν 18 ομάδες, 20. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε τόσο. Και στη Β' Εθνική να κάνουν 40. Ούτε οι Εγγλέζοι δεν έχουν τόσες ομάδες. Δηλαδή μιλάμε για τρέλα εδώ στην Ελλάδα. Και ποιο τρέλα δεν είναι αυτοί που κυβερνάνε. Είναι οι φύλαθλοι. Δεν μιλάνε ποτέ σοβαρά. Ωραία. Ποια είναι η αντίδραση, θεωρείτε, η σωστή, ούτως ώστε να πούμε ότι μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα? Για να αλλάξει πρέπει να γίνει 12 ομάδες. Ναι. Και όχι κάθε βαστουνόβλαχος να γίνεται πρόεδρος. Όποιος έχει ένα φούρνο, αν παίρνει μια ομάδα, την κρατάει 2 χρόνια, τη χρεώνει, διαλύεται. Πρέπει εσείς οι δημοσιογράφοι κάποια στιγμή να αναλάβετε και τις ευθύνες σας. Μόνο, ωραία. Σωστά τα, κύριε Νικό, τα λέτε πολύ σωστά για μένα. Έχετε δίκιο και για τους δημοσιογράφους. Εγώ δεν είμαι καλά, δεν το είπα γι' αυτό. Εντάξει, προφανώς δεν ξέρει ο άνθρωπος. Πρώτη φορά έτσι κι αλλιώς επικοινωνεί, νομίζω, με την εκπομπή. Ο Στέλιος είναι νέος δημοσιογράφος. Έτσι, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Εγώ είμαι οπαδός. Έτσι, φίλε. Πρόεδρος δεν είναι οι δημοσιογράφοι. Ναι. Ο δημοσιογράφος, τι να κάνει ο άνθρωπος, να πάει ένα μεροκάμα. Εντάξει. Εντάξει. Δημοσιογράφος, ξέρεις, καταλαβαίνεις όταν λέμε. Κατάλαβα τι λέτε. Και συμφωνώ μαζί σε αυτά που λέτε. Όταν λέμε δημοσιογράφος, πιάνουμε τον άνθρωπο που δουλεύει ένα χρόνο και δύο και πέντε. Ναι, εννοείται αυτούς που έχουν μία άποψη και μπορούν να την περάσουν και στον κόσμο. Κατάλαβα. Βεβαίως. Αυτοί όμως είναι τσιράκια των Προέδρων. Εντάξει, όχι όλοι. Μην το γενικεύουμε. Είναι κάποιοι που πιθανόν είναι έτσι όπως το λέτε. Να αναλάβουν και τις ευθύνες και οι δημοσιογράφοι και να λένε στον κόσμο. Όχι να απευθύνουν το παδικά. Λέει ο άλλος θέλει να πάρει ένα 1,5 εκατομμύριο παίχτη. Να τον κάνει τι, να τον βάλει με τη Μολδαβία να παίζει του χρόνου ή να τον βάλει με τη Λιβαδία. Ναι, θα σας πει να τον πάρει. Για να κάνει, να πάρει το πρωτάθλημα να παίξει Champions League, να μην παίξει το UEFA 2. Για το Champions League του χρόνου θα ξεκινάει από τον Ιούνιο. Και η ομάδα προκριματικά. Προκριματικά από τον Αύγουστο ουσιαστικά ξεκινάνε. Όχι, από το πρώτο γύρο. Ξέρεις τι σημαίνει. Από τις 20 Ιουνίου. Ναι. Όχι στις 20 Ιουλίου που θα ξεκινάγανε φέτος 3 γύρους. Θα ξεκινάει 4 προκριματικούς. Και 2 ομάδες. Στο Europa League 2. Ούτε καν στο Europa League. Ωραία. Κύριε Νίκο, επειδή πρέπει να κλείσουμε, θέλω να μου δώσετε υπόσχεση ότι θα σας ξανακούμε έτσι και μέσα στη βδομάδα. Και το τελευταίο να πω, ναι, πείτε το. Τελικό του κυπέλου. Ναι. Για μένα δεν φταίει ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε κανένας. Ποιοι διηγούν το ποδόσφαιρο, ποιος το διοργανώνει, η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ, το κύπελο είναι της ΕΠΟ. Αυτή φταίει. Φυσικά αυτή φταίει. Καλά κάνει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και φωνάζουν. Καλά κάνουν τα συμφέροντά τους. Ποιοι διηγούν το ποδόσφαιρο. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρω γιατί μικροφωνίζω τώρα αυτό το πράγμα εδώ. Έτσι θα τα ξαναπούμε, παιδιά. Να είστε καλά, να σας ακούμε, κύριε Νίκο, και πιο τακτικά. Να σας ακούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και πραγματικά δεν το ρώτησα τι ομάδα είναι και ούτε παίζει ρόλο, γιατί, όχι επειδή συμφωνώ, γιατί θεωρώ ότι ήταν μια φωνή η οποία έβαλε κάποια πράγματα τουλάχιστον στη βάση. Έτσι θεωρώ εγώ. Δεν παίζει ρόλο τι ομάδα έβγαλε είναι. Έβγαλε μια υγεία. Ναι.
Εντάξει, σαν για... φίλαθλος του ποδοσφαίρου μίλησε σωστά, ναι, ρε παιδί μου. Δεν... Λοιπόν, να το ξανακούσουμε, να το ξανακούμε τον κύριο Νίκο. Εντάξει, τώρα κάποιες εκφράσεις είπαμε, καλό δεν είναι να γενικεύουμε. Ούτε όλοι οι δημοσιογράφοι είναι κακοί, ούτε όλοι οι γιατροί τα παίρνουν, ούτε όλοι οι δημοσιογράφοι τα παίρνουν, ούτε όλοι οι αστυνομικοί τα παίρνουν, ούτε όλοι οι άνθρωποι είμαστε καλοί. Εντάξει. Το τσουβάζι δεν είναι καλό. Ναι, δεν είναι καλό, δεν είναι καλό, εντάξει. Παντού υπάρχει και ο καλός και ο κακός. Λοιπόν, άρα τώρα δεν θα κάνουμε. Θα κάνουμε γρήγορα πολύ. Είναι 4 λεπτάκια το διάλειμμα και δεν έχει μετά γιατί είναι και 50 ήδη. Θα κάνουμε αποφώνηση, έτσι. Θα, ναι, πούμε και για μπάσκετ έτσι ένα σχολιάκι μικρό και φυσικά στην επόμενη εκπομπή. Τι να πω, στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε για μπάσκετ. 5 λεπτάκια μας μείνανε, Στέλιο. 5 ναι, λεπτάκια, έτσι. Καλά είμαστε. Απλά είμαστε. Απλά είμαστε. Απλά έχουμε, είμαστε. Δεν θα πάρουμε γραμμές, εντάξει, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Και για τη συμμετοχή του και σήμερα στην εκπομπή. Να πούμε έτσι ένα-δύο λογάκια. Τώρα τι να πούμε για μπάσκετ. Πιστεύω ότι στην επόμενη εκπομπή, τουλάχιστον τον πρόλογο θα πω. Γιατί τελείωσαν τώρα για ό,τι υπήρχε αγωνιστικό στα playoff για το ποδόσφαιρο. Τους ώστε νομίζω θα έχουμε περισσότερο χρόνο για μπάσκετ. Έτσι κι αλλιώς. Στο τέλος θα μας κορυδεύουν. Όχι, εντάξει. Εσύ υπήρχε τώρα, όσο και να είναι αδιάφορα, όσο και να μην. Το ενδιαφέρον ήταν πολύ περιορισμένο στα playoff. Υπήρχαν μάτς, δεν μπορούσε να μην μπει κάτι. Καλά, ναι, ισχύει. Εντάξει, ισχύει. Δεν μπορούσε να μην μπει κάτι. Έχουμε όμως τώρα, τελείωσαν. Ολυμπιακός δεν είμαστε, ΑΕΚ δεν είμαστε για, για τον τελικό να πούμε ότι θα σχολιάζουμε αυτά γιατί θα έχει νομίζω. Θα έχει τα βαντούρια όσον αφορά τον τελικό και πού θα γίνει. Όχι εδώ θα γίνει, όχι εκεί δεν θα γίνει. Εκεί στάζει βρύση, εδώ είναι το χορτάρι πιο κουρεμένο. Θα έχει τέτοια πραγματάκια. Άρα θα δώσουμε και λίγο περισσότερο. Βάρος και στο μπάσκετ που και εκεί τα πράγματα μόνο καλά δεν είναι, έτσι. Τουλάχιστον για την ομάδα μου είναι δεδομένο. Τώρα δεν ξέρω για τη δικιά σου. Στα ίδια κινούμαστε. Δηλαδή δεν αλλάζουμε. Είμαστε μαζί, κλαίμε. Δεν είναι. Μαζί δεν χωριόμαστε στο μπάσκετ. Ναι, εντάξει. Καλά. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι έτσι και αλλιώς δύσκολα. Και γίνονται ακόμη δυσκολότερα με το αυτό που έχει έρθει σαν φιρμάνι, όχι ακόμη σαν νόμο, σαν νομολογία, ότι. Με τα μπαν, ότι δεν κάνουμε τα στραβά τα μάτια και, ναι, ότι... και ότι θα πρέπει τα μπαν να ξεμπαν για να παίξεις καν, για να πάρεις μέρος. Και αυτό ακουμπάει πιο πολύ νομίζω τον Άρη, έχει 8 μπαν ο Άρης. Διαβάζω ότι είναι σε επικοινωνία με τους παίκτες. Βέβαια εδώ να πούμε ότι αυτοί οι παίκτες, και εγώ να ήμουν από παίκτες του Άρη, από το παρελθόν βέβαια, όταν με έχουν έρθει 4-5 διοικήσεις και μου λένε όλοι διακανονισμούς και διακανονισμούς και διακανονισμούς, όσο κουράζεσαι. Και όσο καλόπιστος να είσαι και όσο και αριανός ή να είσαι αγαπής στην ομάδα, κουράζεσαι κάπου και κάπου λες εδώ ρε παιδιά με κοροϊδεύετε, ας πούμε. Εντάξει. Για να βλέπουμε και τις δύο όψεις του νομίσματος, όχι μόνο από αυτήν που είμαστε εμείς, από τη μία όχθη, να βλέπουμε και την άλλη όχθη, έτσι. Ο Άρης έχει και το πρόβλημα και με τις μετοχές εκεί με τον κύριο. Τέλος πάντων, τον κύριο. Δεν τις μεταβίβασε ακόμα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, θα το είχα διαβάσει. Δεν νομίζω ακόμη. Και επαναλαμβάνω, ο χρόνος δεν είναι και πάρα πολύ. Πιέζουν ημερομηνίες για όλα και με τους νόμους που έβαλαν στο Νεσάκε. Καλά, αυτό μπορώ να πω ότι μπορεί να πάρεις και μια τέτοια μια παράταση, ναι, να το κάνεις. Βέβαια χρειάζεται χρήμα. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει. Εδώ θα είμαστε για να το κάνουμε. Τώρα εσύ δεν ξέρω τι θες να πεις. Και ειδικά οι ομάδες, τώρα γενικά οι ομάδες δεν μπορούν να βρουν εύκολα έσοδα γιατί και τηλεοπτικά είναι στον αέρα. Και τα έσοδα προχώρησαν από τα διαρκείας γιατί ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στηρίζονται και στα διαρκείας. Ως ένα βαθμό, εφόσον δεν θα υπάρχουν φύλαθλοι στο γήπεδο. Και τα διαρκείας δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να πουλήσεις διαρκείας. Και δεν ξέρω πραγματικά, μια που είπες και για. Για τηλεοπτικά, δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα πάρει αυτό το πρωτάθλημα τώρα του χρόνου. Παίζονται πολλά, είναι και αυτή η περίπτωση με τον Βασιλακόπουλο και το αν θα έρθει ο Ολυμπιακός στην Α1 ή όχι. Νομίζω ότι οι εξελίξεις θα τρέξουν γρήγορα όσον αφορά όλα αυτά τα θέματα, αναγκαστικά και εμείς, αν θέλουν τουλάχιστον λίγο αυτό το πεθαμένο ως, τι να πω, ως τελείως νεκρό πρωτάθλημα, να του δώσουν λίγο έτσι μια μικρή πνοή, μπας και πάρει λίγο τα πάνω του. Δεν το βλέπω βέβαια, εντάξει. Όταν δεν υπάρχει χρήμα, δύσκολα. Μασικά θέλει βλέπεις, χρήμα. Ναι, χρήμα. Και βλέπεις εδώ, έφυγε και ο Γιαννακόπουλος, βλέπεις τα πράγματα. Ναι, άμα φεύγει είναι... ο Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκό. Αυτό πραγματικά θα το ξανασχολιάσω. Θα είναι φέτος στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και στην Ευρωλίγκα, γιατί θα παίζει Ευρωλίγκα, έτσι. Έχουν... Δεν το συμφέρει να φύγει. Δεν πλήρωνε την ρήτρα, γι' αυτό δεν έφυγε. Ναι, 10 μήνες. Ναι, θα έχει ένα ενδιαφέρον να βλέπουμε τα, και πώς θα συμπεριφέρονται τον Παναθηναϊκό και οι άλλες ομάδες, οι ευρωπαϊκές, και πώς βέβαια και εδώ και στην Ελλάδα, αν και
στην Ελλάδα θα πέσει αγωνιστικά, αλλά δεν ξέρω το πόσο πολύ θα πέσει. Θα είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω τα οικονομικά δεδομένα που θα φτάνουν του νέου Παναθηναϊκού και πού τη ΣΑΕΚ που αυτόματα η ΑΕΚ γίνεται. Φαβόρη, έτσι. Και μετά ο Προμηθέας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ζήσαμε να δούμε και τον Προμηθέα φαβορή για να είναι για πρωτάθλημα μαζί με. Αφού οι δικοί μας δεν μπορούν να βρουν έναν άνθρωπο να χρηματοδοτεί, καλά να πάθουν. Αν βλέπουν τον Προμηθέα. Έτσι είναι. Λοιπόν, Στέλιο, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Δεν θα είναι και η τελευταία βέβαια που ήσουν εδώ πέρα άρρωγος της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Τώρα δεν ξέρουμε στην εβδομάδα. Πιστός στρατιώτης. Ο Τάσος τώρα νομίζω Πέμπτη ή Πέμπτη Παρασκευή γυρίζει. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω Πέμπτη από την αλήθεια. Οπότε αύριο ο Παοξίδες θα έχω Αριάνο, να ξέρετε. Τη βάψατε. Την κάνατε από κούπες. Λοιπόν, τώρα Τετάρτη σε ξαναβλέω. Αν έχει κανένα. Και στον αέρα τα κάνω. Κάτι θα, ναι. Θα μιλήσουμε, να μην σε κάνουμε και από τα. Έχει και προσωπική ζωή, έχει και κοπέλα. Εντάξει, εντάξει, να σου πω κάτι. Την Τετάρτη μην έρχεσαι. Εσύ στείλε την κοπέλα σου. Μια χαρά θα περάσουμε εδώ πέρα. Να Παοξού είναι. Όχι, δεν δε στέλνουμε κανέναν. Τι ομάδα είναι. Τι ομάδα είναι, μα είπε. ΠΑΟΚ θα μόνο είναι. ΠΑΟΚ διώξτε. Μόνο με Άρη θα κάνεις. Άκου που σου λέω, κάτι ξέρω, σου είπα. Ποτέ δεν έτυχε να γνωρίσω κοπέλα που να μου αρέσει και να είναι Άρης. Έχω ναι. Τύχει Παναθηναϊκό, έχω τύχει Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά και ΠΑΟΚΤΣΟΥ, αλλά Άρη δεν έχω ακόμα. Εγώ σου είπα, το ξαναλέω, ευτυχώς γιατί δεν ακούνε, ξέρω ότι δεν ακούνε. Μπορούσα να το παίξω με 10, με 15. Ούτε καν 3, με 2,5 θα σου πω. 3 είναι, αλλά 2,5. Και οι τρεις ήταν βλήματα. Γιατί γελάς. Γιατί τις δίνεις έτσι. Γιατί ξέρω ότι δεν ακούνε γι' αυτό. Εντάξει, περιορισμένες ευθύνες. Περιορισμένες ευθύνες. Και εγώ πιο πολύ βέβαια, μια που σχετίστηκα έστω και για λίγο. Μετά τις ανακάλυψα. Δεν ανακαλύπτεις. Όταν βλέπεις το εξώφυλλο. Είναι αυτό που λένε γενικότερα, ότι στην αρχή όλα καλά φαίνονται. Στέλιο, το εξώφυλλο βλέπουμε στην αρχή του βιβλίου. Ναι. Μας αρέσει το εξώφυλλο. Μας αρέσει το εξώφυλλο και μετά. Μπαίνουμε στις μέσα που διαβάζουμε την πρώτη σελίδα, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη. Στην έκτη σελίδα την πήρα χαμπάρι. Τι να κάνω, δεν είμαι και τόσο γρήγορο, μην νομίζουμε και περισσότερο έξυπνο εγώ. Γενικότερα οι άντρες είμαστε λίγο μπουμπούνες. Βλάξ, μεγάλος βλάξ. Γενικά μπουμπούνες είμαστε. Είμαι, εγώ είμαι μεγάλος, να το ξέρεις. Σε αυτά τα θέματα είμαι και βλάξ. Μεγάλος βλάξ. Στο λέω από. Δεν κρύβομαι. Λοιπόν, αυτά. Είπαμε, ευχαριστήσαμε όλο τον κόσμο. Αύριο ξανά. Ράδιο Μαρμίτα, εδώ θα έχω έναν φίλο μου Αριανό να πω μετά του Άρη, εντάξει, γίνονται αυτά κάποιες στιγμές, κάποιες στιγμές και ο Τάσος έχει, όταν λείπω εγώ, παοξίδικη εκπομπή, αύριο θα είναι Yellow Μαρμίτα, Yellow κίτρινο μαύρη version, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ανταπόκριση στην εκπομπή, να μείνουν όμως, λέω εγώ, δεν λέω, είμαι σίγουρος ότι πρέπει να μείνετε στο Λίμπερο 107,4, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Δεν θα τη χάσω. Την έχασα το μεσημέρι, θα την ακούσω μετά σε επανάληψη. Αν και δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσει και ο Γιώργος. Πριν τις 3 δεν τελειώνει συνήθως. Οπότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα να την ακούσω μετά σε επανάληψη. Αυτά. Να έχετε ένα καλό βράδυ και από μένα και από το Στέλιο. Γεια σας.